Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους χοροχοποιημένους καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκιο! Αθλητήριοι και αθλητήριες καντουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχολαγωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχόρια! Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά ζουμουσάδα! Κέφι έχουμε σήμερα, όρεξη έχουμε, διάθεση έχουμε, ενέργεια έχουμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η αισιοδοξία, το κέφι, η πίστη στα τέσσερα γράμματα. Και ό,τι άλλο σκέφτεστε, βεβαίως μ' αρέσει, λατρεύω, όχι απλά μ' αρέσει, λατρεύω τον τρόπο που σκέφτεστε. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε και σήμερα να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας, το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οι παλαιοί ξέρουν, οι καινούργοι μαθαίνουν. Ελάτε στη μεγάλη παρέα μας, ελάτε στην τρελοπαρέα του Ζουμουσού, γιατί έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά σε εσάς. Έχουμε απόθεμα, έχουμε κάβα, πολλή διάθεση για να δώσουμε και σε εσάς. Κανένας μελαγχολικός εκεί πέρα έξω. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τα δικά μας, πάμε να κάνουμε μουχαμπέτι. Εδώ είμαστε. Κωστής Ζαρός στο μικρόφωνο, η αφιντομουτσουνάρα μου. Να στείλω στο καρδασάκι μου, στο αίμα μου, στην Πάτρα τα χαιρετίσματα που ακούει στο δρόμο για τη δουλειά. Γεια σου Νεκταράκο μου. Και βέβαια σε όλους εσάς, είτε βρίσκεστε εδώ από κάτω ή από χάμο που λένε, εδώ από κάτω, λέω το Σοφού και Φράγκο Οργονία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, στα Ιμαλάια, στο Έβερεστ, όχι στο σαντουιτσάδικο, στα Πυρηναία όρη, όπου και να βρίσκεστε τέλος πάντων, στα νησιά Παππούα, Γιαγιά ή οπουδήποτε αλλού πάνω στη γη και μας ακούσε μέσα από το μαραφέτη. Μεγάλη λέξη το μαραφέτη, θεωρώ είναι υποτιμημένη, μπαλαντέρ, μπαίνει παντού, ειδικά όταν έχει να κάνει με εργαλεία που δεν ξέρουμε πώς τα λένε. Δώσε μου λίγο το μαραφέτη, ακριβώς. Ή τι έγινε, έβαλα ένα μαραφέτη και το έφτιαξε. Το μαραφέτη λοιπόν, δεν θέλω να μερικές λέξεις να τις αδικούμε. Είναι πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου το μαραφέτη. Να ξέρετε. Σε βγάζει από πολύ δύσκολη θέση πολλές φορές. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θυμίζω ότι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι κοντά μας. Και ειδικά αυτό το διάστημα με Bosch, με Candy, πλυντήρια καταπληκτικά, με ΑΕΓΕ, με Ζανούση, όλες οι μάρκες εκεί. Πλυντήρια, στεγνοτήρια, εξαιρετικά, με smartphone, με τηλεοράσεις, με ψυγεία, με πλυντήρια, με καταψύκτες, με κλιματιστικά, ό,τι θέλετε. Μπουκάρετε μέσα, λέτε ποιος είναι ο Μάκης Παμπουκίδης. Όχι ότι έχουμε από τον Νικολαίδη αδερφός ο Αντώνης, αλλά Παμπουκίδης. Ο άλλος το πρωί φωνάζει ότι είσαι κορυφαίος. Τι γίνεται? Και εκεί θα σας κάνει και τιμές και τα πάντα όλα και ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε. Κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικό. Να πάτε παντού. Όπως, όπου και να πάτε, τέτοιο θαλασσινό. Τέτοιο ψάρι, τέτοια τσιπούρα, τέτοιο φαγκρί, τέτοιο καλαμάρι, τέτοιο χταπόδι, τέτοιο θαλασσινό όπως στο Αιγαίο δεν θα βρείτε πουθενά. Οι μερακλείδες, αυτοί που γνωρίζουν από φρέσκο ψάρι και την ψυχολογούν, τη βλέπουν ας πούμε την ψαρούκλα στα μάτια και βλέπουν το λέπι της, το μάτι της, το έτσι, το χαμόγελο, την ουρά, να πούμε το έτσι, το πτερίγιο, δεν ξέρω τι, λένε ότι δεν υπάρχει πιο φρέσκος στην πόλη. Δεν υπάρχει. Το πρωί έχει κάνει τη βόλτα στην Ιχθυόσκαλα το φορτηγό και τα έχει φέρει και στα δύο καταστήματα, και στο Ωραιόκαστρο 69-56-66 εκεί η Τηλιβεριά, και στο κέντρο εκεί στο Δικητήριο στην Αγίου Δημητρίου, 214.000 εκεί το delivery, αλλά και πε και φε, το παίρνετε και φεύγετε, take away το λένε στην ορεινή Ευρυτανία, αλλά και γουστάρετε να μείνετε εκεί και με την παρέα σας σε ένα υπέροχο χώρο εστιατορίου να φάτε αυτά τα οποία σας προσφέρει το Αιγαίο, βεβαίως και μπορείτε. Παρείστικο μεζεδοπολείο. Φυσικά για γλυκό! Το κορυφαίο παγωτό στην πόλη, όταν το φάτε θα γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Κλαίνε πάνω από τα ψυγεία. Νικολαίδης, Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163. Και ψωμάρες το μεσημέρι και βυζαντινά και ζυμωτά και τα πάντα. Αλλά και τι θέλετε, προφιτερόλ θέτε, σοκολατόπτα θέτε. Τι θέλετε, σιροπιαστά θέτε, τα πάντα, αυτός. Και βέβαια οι κορυφές τούρτες στην πόλη με απεικόνιση ό,τι εσείς αγαπάτε. Θέλετε να βάλετε πάνω, ξέρω εγώ, τον ένα θλιμμένο μπούφο, θλιμμένο μπούφο. Θέλετε να βάλετε τον Μπλεκ, τον Όμπραξ, τον Μάρκ, τι, το Σεραφίνο.
Ό,τι γουστάρετε πάνω. Του πηγαίνετε, του στέλνετε τη φωτογραφία και ή του τη δίνετε εκεί και το τακτοποιεί όπως πρέπει ο Νικολαίδης. Και στο Λαγκαδά είναι ότι ο ΕΔ. Και βέβαια Τσαντεκίδης, αυτός είναι ο άρχοντας του αυτοκινήτου. Εγώ ακόμα δεν τον πιστεύω μετά από τόσα χρόνια που είναι μαζί μου ότι είναι μεταχειρισμένα αυτά τα αυτοκίνητα. Πιστεύω μας κοροϊδεύει ότι είναι ολοκένουργια και δεν ξέρω, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τα πουλάει σαν μεταχειρισμένα τα καινούργια αυτοκίνητα. Αλλά τέλος πάντων αυτός επιμένει, όχι, είναι μεταχειρισμένα, καινουργίλα μυρίζουν μέσα. Το πηγαίνετε όπως εσείς θέλετε, σε όποιο μάστορα γουστάρετε, να το ελέγξει, να το κάνει βίδες, γιατί δεν είναι να φοβηθεί τίποτα. Και επαγγελματικά βανάκια, καρότσες, σούξου μούξου, τα πάντα εκεί. Ξεμπέρδεψα με αυτούς. Σταυράκι καμάρι μου, απογείωσε μας. Έτσι, έτσι. Τώρα, τώρα, έτσι, 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 έτσι. Σκόρπισε μας. Έτσι, έτσι με το συνθελαράκι. Χιτζάς είναι ο δρόμος. Παραπονιάρικος, αλανιάρικος, αισθηματίας, πονεμένος. Όλα γιάχμα, όλα σκιάδι, όλα δρόμος. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ούτε ένας μελαγχολικός εκεί πέρα έξω, γιατί είναι πολύ δύσκολη καιρή, πολύ στριμόκολη, πολύ περίεργη. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Τώρα, ήρθε ο καινούργιος, ο Αυστριακός, ο Θωμάς, Τόμας Μούρκ. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, επειδή τη σπούδασα τη γλώσσα, τα αυστριακά και τα γερμανικά είναι ίδια γλώσσα, απλά έχουν διαφορετική προφορά, εκφορά να πούμε στο λόγο, είναι, έχουν, μοιάζουν κάπως διαφορετικά, πιο πολύ με τα, αυτά που μιλάνε στη Βαβαρία, τα αυστριακά, αλλά το γκου στο τέλος της λέξης δεν μπορεί να προφερθεί γκου. Δηλαδή Τόμας Μούρκ γκου. Είναι κάπα, Τόμας Μούρκ. Θα μου πεις, να Κωστάκη, είσαι και με καντάρ, αρκεί μπάλα να παίξει. Βεβαίως, εννοείται ρε φίλε. Και 15 σύλλαβο να ήταν το όνομά του, τι μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει να σερβίρει, να μοιράζει, να είναι σιτιστής, να είναι ένα δεκάρι άξιο να φορέσει τη φανέλα, γιατί πιστεύω αυτό το νούμερο θα πάρει. Για 4 χρόνια, ήρθε χθες το βράδυ, 25χρονος, εγκεφαλικός, παίκτης τεχνίτης, τεμπεσίρι, άλλος ένας αριστεροπόδαρος, εκεί που δεν είχαμε αριστερούς. Να τώρα, όχι, όχι Τσίπρα, δεν λέω για σένα, μην πετάγεσαι. Όχι Αλέξη, όχι Αλέξη, όχι εσύ, γιατί εσύ, αυτή είναι αριστερή που έχει. Άλλο αυτό το θέμα, προχωράμε στα δικά μας. Αριστεροπόδαρος, θέλω να πω, τα νούμερα βέβαια δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά 160 μάτς, 40 assist, 35 γκολ. 40 assist, 35 γκολ. Εμένα μου δείχνει κάτι για τον παίκτη. Βέβαια, όπως έχουμε πει, το δόγμα, το οποίο δεν αλλάζει ποτέ για οποιονδήποτε έρθει, ακόμα και αν αύριο ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγει και πει ότι κουράστηκα στην Ιταλία, θέλω να πάω στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο ΠΑΟΚ, γιατί ο συμπατριώτης μου Σέρχιο Κοσεϊσάο, σε μια κουβέντα που κάναμε βλέποντας τα ψάρια, ας πούμε, να βγαίνουν στη στεριά κάπου εκεί έξω από το Μαρίτιμο, μου είπε ότι μεγάλε, θα τελειώσει την καριέρα σου και δεν θα περάσει από τον ΠΑΟΚ. Σε μπουφός, ποδοσφαιρικά είσαι, του κάνει. Και αποφάσισα να έρθω, ακόμα και αν ερχόταν αυτός, θα λέγαμε ματάκι χορταράκι. Το οποίο δεν αλλάζει για κανέναν. Ωραία τα βιντεάκια, φάγαμε τα μάτια μας χθες, ό,τι υπήρχε σε Τόμας Μούρκ, μέχρι και το βίντεο της βάφτισής του είδαμε, μέχρι και το πώς πρώτα έκανε τα πρώτα του βήματα εκεί στον υπηαγωγείο, τα πάντα, τα κάνουμε φίλο και φτερό εννοείται, αρρώστια, αρρώστια χθες όλη μέρα, 42 ώρες πάνω από τα τάμπλετ και τα κινητά για να δούμε αν θα κλείσουν παίχτες, ποιοι θα έρθουν, αν θα έρθει εξάρι, αν θα έρθει αντικαταστάσεις του Πέλκα, αν θα έρθει ο επιθετικός ο άλλος που χάλασε, γιατί ενώ τα είχε βρει η ομάδα και με τον παίκτη, τον, αυτόν τον Γκονζάλες, Κρίστο Γκονζάλες, αλλά και με την ομάδα, την Ουντινέζε, ζητήσανε την Άρτα, τα Γιάννενα, τον Τίγρη, τον Εφράτη, το Αραράτ και το Έβερεστ, οι μανατζαρέοι, οι διάφοροι. Οπότε, επειδή η κοροϊδία εδώ και πολύ καιρό έχει πεθάνει, αν βρήκανε, σου λέει, τους βρήκαμε στην ανάγκη τώρα αυτούς τελευταία μέρα, θα δώσουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Παλαιά, λέγαμε στο στρατό, παλιά μπορεί να γινόταν αυτό. Χόγια που δεν ξέρω αυτός που θα έπαιζε, γιατί δεν θέλω το project Τζόλης, θέλω να το προσέξουμε. Λέω τώρα, το αφήνω εδώ έτσι ήρεμα, ας πούμε. Τα πιτσιρίκια μας. Δεν είναι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Τώρα έχει ξεκινήσει. Και τον Μιχαηλίδη και τον Τζόλι και τον Τζιγκάρα που πιθανόν, αφού δεν ήρθε αμυντικό χαβ να βρει χρόνο. Έτσι. Και ο
Πες το να το δεξιμπάκ, ο Λίρατζης που μπήκε προχθές και ευχαριστήθηκα. Δεν θέλω έτσι τα παιδιά μας να τα ξεχάσουμε εύκολα, τους πιτσιρικάδες. Θα έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους, εννοείται. Δεν μπορεί ο Τζόλης να βάζει, να πούμε, 2 και 3 γκολ σε κάθε μάτς. Ούτε ο Μιχαηλίδης να είναι άριστος χωρίς να κάνει λάθη. Κλείνω παρένθεση. Πάω στο δικό μας εδώ. Στο Θωμά. Τόμας Μουρκ ήρθε χθες το βράδυ. Μόνο και μόνο η κουβέντα του προέδρου της Rapid ότι ήθελε πάρα πολύ να πάει στον ΠΑΟΚ είναι σημαντική για μένα. 2 εκατομμύρια και κάτι ψηλά κόστησε η μεταγραφή. Δηλαδή αν τον άλλον τον πήραμε ελεύθερο, το Σβάμπ, τούτον εδώ τον πληρώσαμε. 2 μοίρια. Αλλιώς δεν άφηνε το δεκάρι της να φύγει. Έφτασα, είδα μέχρι και βιντεάκι από την τελευταία αγωνιστική με τη ΛΑΣΚ που κερδίσαν 3-0 περίπατο και έκανε δηλώσεις. Ο Μουρκ. Στα 25 του, καταλαβαίνετε ότι δεν έρχεται κάποιος που είναι 33-34 στη Δύση, έρχεται πάνω στην ακμή του, στα καλύτερα του χρόνια. Τετραετές, αριστεροπόδρος όπως είπα, ένας παίχτης ο οποίος θα βρει εδώ τον φίλο και παλιό του συμπαίχτη Στέφαν Σβάμπ, ο οποίος απέδειξε αν αυτό που διάβαζα την ημέρα που αποκτήσαμε το Σβάμπ είναι... Διάφοροι που πάντα έχουν να πούν μια εξυπνάδα. Λέει, έρχεται από το Αυστριακό Πρωτάθλημα. Σοπάρε μεγάλε. Δηλαδή, εσύ που είσαι το ελληνικό πρωτάθλημα, είσαι ανώτερος. Θεωρείς, περνιέσαι, ας πούμε, ότι είσαι, ξέρω εγώ, το υπερατού πρωτάθλημα και σου πέφτει λίγο το Αυστριακό Πρωτάθλημα. Πώς τον είδατε εσύ στο Σβάμπ ή το άλλο. Ελεύθερο μωρέ τώρα, σιγά, δεν τον παίρναν οι άλλοι. Άμα θες να μιζεριάσεις, τις κοντήσεις φταίνει τρίκες, παιδιά, πάντοτε να ξέρετε. Αυτό που θέλει να βρει να γκρινιάξει, θα γκρινιάξει, ρε παιδί μου. Είναι οι ίδιοι που λέγανε στον Μπέλκα πάρ τον μπούλο και φτάνει και τα λοιπά. Και τώρα γιατί έφυγε ο Μπέλκας. Δεν βγάζει άκρη ποτέ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Θα υπάρχουν πάντα αυτοί που έχουμε. Υπάρχει αυτή. Να πούμε η γκρινιά. Οκ. Τους αγαπάμε όλους. Τι να κάνουμε. Αρκεί ο άλλος δεν είναι παοξάκι και να πονάει. Να μην το κάνει για να φέρει ένα μπουμπούλα και δικασμό και εσωστρέφεια. Λέω, αν πείτε υπάρχουν τέτοιοι. Πόσοι. Στεναχωριέστε, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς τι αντοχές έχουμε, εμείς τι αντιστάσεις έχουμε. Εδώ μια και είπα για αντιστάσεις. Έβγαλα χθες τον υπέροχο Αλέξανδρο Γαβριλίδη. Αυτός εδώ είναι ο επόμενος που θα βγάλουμε εντός των προσεχών ημερών. Ήρθα ήδη σε επαφή μαζί του. Μιλάω για τον Μάριο Λουπάση. Και αυτός πήρε ούτια, πήρε κιθάρες, πήρε και μετζέδες. Το δικέφαλε μόνο για σένα. Έτσι. Θα είναι ο επόμενος. Ο επόμενος. Όποιος βάζει μαεστρία, βάζει μεράκι, βάζει την έμπνευσή του στον ΠΑΟΚ, εδώ έχει βήμα. Πάντα. Και το κάνει βέβαια χωρίς να περιμένει ούτε χρήματα γι' αυτό, ούτε απλά πραγματάκια. Προσέξτε τώρα. Καταρχήν, το να έρχεσαι σε μια χώρα ξένος και να βρίσκεις εκεί τον παλιό συμπαίκτη που ήταν και πάρα πολύ φίλοι οικογενειακοί, πολύ μεγάλη υπόθεση. Μιλάω για τον Τόμας Μουρκ. Κατευθείαν, καταρχήν έχει πέσει τηλέφωνο, έτσι. Μεγάλε, πού είσαι αδερφέ, τι γίνεται, καλά. Με θέλει ο ΠΑΟΚ. Έρχομαι. Εγώ πιστεύω ότι έχει πει 4 λέξεις ο Σβάμπ. Έλα με κλειστά μάτια. Τι? Έλα με κλειστά μάτια. Η πόλη, η ατμόσφαιρα, η ομάδα, ο κόσμος, ο πρόεδρος, το προπονητικό κέντρο, όλη η πορεία, η Ευρώπη, μεγάλος σύλλογος. Και ζωή υπέροχη εδώ. Παράδεισος. Παρά τις δυσκολίες τώρα που δεν υπάρχει κόσμος στην Τούμπα κτλ. Γνωρίζουν, εξάλλου δεν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μπαίνει κάποιος να ψάξει να βρει μια άγνωστη ομάδα. Το όνομα της ομάδας και πρόσφατα έκανε ντόρο στην Ευρώπη, αλλά και γνωρίζουν όλοι τους τι εστί ΠΑΟΚ. Πες το λέει στα γερμανικά, το Thomas Muck. Α, το... Komm mit geschlossenen Augen. Τώρα θα σας διαβάσω, προσέξτε τώρα. Ποια είναι το προφητικό αντίο... Όταν
Και θα πω και για τον Μπέλκα, φυσικά θα πω για τον Μπέλκα. Θα πω για αυτόν που έδωσε και την ψυχή του για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι ούτε αγνώμονας, ούτε αχάριστος και δεν με ενδιαφέρει αν και με κάποιους έχουμε διαφορετική άποψη. Είναι υγεία αυτό. Είναι υγεία. Το να άλλος λένε σιγά και αυτό και ο Πέλκας και τι έκανε. Οκ, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Σας διαβάζω την ημέρα που ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Στέφαν Σβάμπ στον ΠΑΟΚ. Τι του έγραψε στο Instagram ο Τόμας Μπουρκ, ο καινούριος. Τι του είχε γράψει τότε. Λοιπόν, το απευθείας τα μεταφράζω, μην σας διαβάζω και τα γερμανικά, δεν υπάρχει λόγος. Αρχηγός, συμπαίκτης, συνάδελφος και καλός φίλος. Το τι έδωσες εσύ για το σύλλογό μας είναι απίστευτο. Σε χρειάστηκε να αναλάβεις ευθύνες, να μπεις, ας πούμε λέει, σε δύσκολα παπούτσια, κάπως έτσι το μεταφράζω ελεύθερα, και τα κατάφερες φανταστικά, με μαεστρία. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αθλητικά, αλλά και έξω από αυτόν, φρόντισες για τόσα πράγματα που για τον κάθε ένα συμπαίκτη μας υπήρχε πάντα ένα ανοιχτό αυτί, λέει. Έτσι, υπήρχες πάντα εκεί να μας ακούσεις, ήσουν ένας αληθινός αρχηγός και ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή να παίζω μαζί σου. Όμως ακόμα και ιδιωτικά, σαν φίλος, ήσουν πάντα μέσα στην καρδιά μου, ήσουν ένας εξαιρετικός, όχι, είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Σου εύχομαι στο μέλλον σου να σου πάνε όλα καλά, τόσο αθλητικά όσο και στην ιδιωτική ζωή, με την οικογένειά σου. Θα μου λείψεις, φίλε, και είμαι βέβαιος und auch wenn wir uns bestimmt das ein oder andere mal sehen werden, mach's gut, Büffel. Του λέει λοιπόν στο τέλος ότι και είμαι βέβαιος ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στο μέλλον θα συναντηθούμε πάλι και θα είμαστε πάλι μαζί, να παίξουμε, να αγωνιστούμε πάλι μαζί. Είπε ο Τόμας Μούρκ, τον οποίο θα τον κάνω ένα ραντεβού με τη γιαγιά Medium, για να δώσει μερικά μαθήματα. Δεν ξέρω, η γιαγιά στο Μούρκ, ο Μούρκ στη γιαγιά, γιατί προέβλεψε αυτή την συνύπαρξη πολύ σύντομα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι ίσως περίμενε. Τώρα, η άλλη μεταγραφή, όπως είπα, στράβωσε, του Κρίστο Γκονζάλες, του επιθετικού, αυτός ήταν center four, δεύτερος four, στράβωσε γιατί ενώ τα είχαν βρει και με την ομάδα και με τον ποδοσφαιριστή, μπήκαν οι μανατζαρέοι και ζητήσανε τον ουρανό μετάστρα, οπότε αυτό πήγε άκυρο. Τώρα, συγκλονιστικό το αντίο του Πέλκα, συγκλονιστικό, θέλω εγώ να πω δύο κουβέντες, τις έλεγα και όταν δεν ήταν και τόσο ευχάριστο να το ακούτε, όταν γκρίνιαζαν για μια λάθος πάσα του Πέλκα, για μια κίνηση παραπάνω που πήγε να κάνει, επειδή περιμέναμε παραπάνω από αυτόν, ότι ο Πέλκας δεν μπορεί κανένας, μπορεί όποιος θέλει να πει ότι δεν έφτασε στα στάνταρ που περιμέναμε ή δεν είχε σκοράρει τα γκόλ ή δεν είχε σταθερότητα, οτιδήποτε. Δεν μπορεί κανένας όμως να του καταμαρτυρήσει δύο πράγματα, να τον κατηγορήσει, να τον ψέξει για δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν έδινε όλη την ψυχή μες στο γήπεδο, δεν μπορεί κανένας να το πει αυτό. Ακόμα και στην κακή του μέρα σκύλιαζε, έβγαζε ό,τι είχε μέσα του από δυνάμεις, την τελευταία εκμάδα του την άφηνε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν τον γουστάρουν ή που είπαν καλά που έφυγε, αυτό το πράγμα το αποδέχονται. Και το δεύτερο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι πραγματικά αγαπούσε την ομάδα, πραγματικά αγαπούσε τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ένας στιγνός επαγγελματίας, δεν ήταν ένας ο οποίος έβλεπε κοινικά τον σύλλογο σαν ένα τρόπο να γεμίζει ο τραπεζικός του λογαριασμός, χώρια που ήταν και από τους πιο αδικημένους οικονομικά, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά αγάπησε το σύλλογο, αγάπησε τον ΠΑΟΚ, μικρό παιδί πέρασε αμούστακο τις πύλες της Τούμπας και εγώ κρατάω, πέρα από τις εμφανίσεις που είναι συνυφασμένες με τίτλους, η παρουσία του στον τελικό του double με την κούρσα που κάνει, που τη γυρίζει στον Τσούμπα Ακπομ,
τα δικά του χέρια σήκωσαν το κύπελο για το double. Πέρα από την παρουσία του και τώρα στα μάτς με την Μπεσίκτας, στα μάτς με την Μπενφίκα, ασχέτως το πέναλτι που έχασε σκόραρε μετά, τα έχουμε πει αυτά να μην ξαναλέμε όλα τα ίδια και εμείς στεκόμαστε σε ένα μάτς. Έχετε κάθε δικαίωμα λοιπόν να θεωρείτε ότι καλός και έφυγε. Πιθανό να είναι και έτσι, εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Λέω όμως ότι το κλάμα του σε εκείνη τη φιέστα, επειδή ήμασταν στα λίγα μέτρα και τον βλέπαμε να κλαίει σπαρακτικά, αυτό δεν μπορεί να είναι φτιαχτό, δεν μπορεί να είναι φτιασιδωτό, δεν μπορεί να είναι κύβδηλο, δεν μπορεί να είναι ψεύτικο όταν ο άλλος κλαίει σαν μωρό παιδί. Έχουν ανοίξει οι κάνουλες και τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα κορόμιλο. Είναι το όνειρο ενός μικρού παιδιού που πονάει το σύλλογο τη φανέλα και το έχει αποδείξει Πλιστάκης. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, δεν μας πρόδωσε ποτέ ο Πέλκας, που εγώ προσωπικά του εύχομαι ολόψυχα να διαπρέψει. Με χαλάει λίγο που πήγε σε αυτούς. Με χαλάει λίγο που πήγε στην Τουρκία, ειδικά αυτές τις εποχές, αυτούς τους μήνες που είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά ας προσπαθήσω να το κρατήσω στο ποδοσφαιρικό. Απλά σας το εξομολογούμε έτσι. Εκφράζω τη σκέψη μου φωναχτά, αν μου επιτρέπετε. Ναι, με χάλασε λίγο που τον είδα. Καλά, εντάξει, τα κίτρινα, okay, ένας λόγος παραπάνω, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το δικαίωμα του καθενός. Στο μήνυμά του λοιπόν γράφει ο Πέλκας και με αυτό αποχαιρετάμε το κεφάλαιο και κλείνουμε το κεφάλαιο ο Πέλκας σήμερα εμείς σαν εκπομπή. Με αυτό το χαμόγελο στα χείλη ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Είμαι από τα 13 μου στην ομάδα και είμαι 26. Τη μισή μου ζωή ρε φίλε, τη μισή μου ζωή. Ένας μεγάλος κύκλος κλείνει. Το ευχαριστώ με κεφαλαία. Είναι πολύ λίγο σε αυτά που θέλω να πω και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτή την ομάδα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας για όλα όσα μου έχει προσφέρει. Μου στάθηκε σαν πραγματικός πατέρας και με βοήθησε να γίνω ποδοσφαιριστής και να πετύχω παιδικά όνειρα. Έπειτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν να πετύχω όσα πέτυχα αυτά τα 9 χρόνια που βρίσκομαι στην πρώτη ομάδα, σε όλους τους προπονητές μου που βρίσκονται στα παιδιά, σε όλους τους προπονητές μου από όλους κέρδισα πράγματα, στα παιδιά που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και εννοώ τους φυσικοθεραπευτές, τους φροντιστές, τους μάγειρες, φωτογράφους και σε αυτούς που είναι στα γραφεία, τον Αρωνιάδη, τον Κυρκύρ. Τέλος, θα ήθελα να αφήσω τον κόσμο μας, το λαό του ΠΑΟΚ. Μου δώσατε πολύ αγάπη, με κάνατε να νιώσω Θεός, με ανεβάσατε πολύ ψηλά. Δέχτηκα κριτική, η αλήθεια είναι πιέστηκα αρκετά κάποιες φορές, όμως δεν τα παράτησα ποτέ. Δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ να σας κάνω περήφανους, να τα δίνω όλα στον αγωνιστικό χώρο και ας μην ήμουν καλός κάποιες φορές, ακόμα και εκείνες φορές, πιστέψτε με, έδινα το 100% και παραπάνω. Οι στιγμές χαράς θα μείνουν πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. ΠΑΟΚ, σε ευχαριστώ. Αυτά. Όπως σε κάθε παιδί που περνάει από την ομάδα, πολλό μάλλον δε όταν το παιδί αυτό είναι από τα σπλάχνα, θα παρακολουθούμε την πορεία του, θέλω να τον βλέπω να προκόβει και αυτό δεν έχει να κάνει φυσικά με το ποσοστό μεταπόλησης, άλλο κομμάτι είναι αυτό, αλλά θέλω να τον βλέπω να προκόβει, όπως παρακολουθούμε τώρα ας πούμε το Τσούμπα Ακπομ, όπως παρακολουθούσαμε άλλους που πέρασαν από την ομάδα μας, ακόμα ένα λόγο παραπάνω που είναι Ελληνόπουλο, που είναι Παοξάκη και θα κοιτάμε την πορεία του. Τέλος. Το κεφάλαιο Πέλκας, πάμε στην επόμενη μέρα της ομάδας. Ήρθε λοιπόν ο Τόμας Μουρκ, αυτός ας πούμε είναι ο αντιπέλκας. Δεν μπορεί και επειδή ακούει διάφορα ο τεχνικός διευθυντής και η ομάδα για το σχεδιασμό, έτσι αλλιώς για τον Μάτος, δεκτά όλα, δεν έχω κανένα θέμα, απλά δεν γίνεται το πρωί να απολύεται ο Πέλκας και το μεσημέρι να βγει στη γύρα για να φέρει δεκάρι. Ο Ρέμπε. Την είχε έτοιμη τη δουλειά. Ήτανε έτοιμος για να φέρει το νούμερο 10, το επόμενο. Δεν γίνεται να... Δηλαδή, γεια σας, ναι, αμάν, μας έφυγε ο Πέλκας. Ήταν έτοιμος και γι' αυτό. Και πρέπει να το πιστώσουμε στο Γερμανό. Τώρα, τι έγινε με τον άλλο παίχτη, τι έγινε με το αμυντικό χαφ, ας πούμε. Δεν το ξέρω. Το άλλο που ήρθε μήνυμα από το Σύφη που με ρωτάει, γεια σου Σύφη μου, να είσαι καλά. Όχι, δεν είμαι από το Κιλκής. Δεν είμαι από το Κιλκής. Αλλά έχω πήρα γυναίκα από την Κριστόνη.
που ζει, εδώ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά από εκεί, από τα μέρη, τα πεθερικά μου, από την Κριστόνη Κιλκής. Σου απαντώ λοιπόν, τι γίνεται με Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο αποχαιρέτησε πριν 2 μήνες, τελείωσε το συμβόλαιο, δεν υπήρχε περίπτωση να ανανεώσει τότε με 1,3, 1,4, πόσα έπαιρνε, 1,2 εκατομμύρια έπαιρνε ο Μαουρίσιο. Αυτό το διάστημα γυμνάζονταν μόνος του και εχθές ακούστηκε ότι υπάρχει επαφή να γυρίσει ο Μαουρίσιο. Φαντάζομαι όχι με 1,4 και φαντάζομαι όχι για βασικός, αλλά σαν μια εναλλακτική λύση. Θα μου πεις, φαίνεται κάπως αυτό. Τον αφήνεις να φύγει και μετά τον μπαίνεις πάλι πίσω. Εμένα αυτά δεν με απασχολούν. Με ενδιαφέρει το καλό της ομάδας. Το τι θα πούν οι άλλοι αντίπαλοι μας ή όταν πει ο καθένας, δεν με απασχολεί. Αν ο Μαουρίσιο έρθει με άλλα λεφτά και έρθει να μπολιάσει εμπειρία, γιατί χάσαμε παίκτες. Έφυγε ο Βιερίνια, έφυγε ο Πέλκας. Άνθρωποι που ξέραν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Άνθρωποι που ήταν ποτισμένοι με ΠΑΟΚ και με την νοοτροπία του «δεν χάνω». Είναι απώλειες πέρα από το αγωνιστικό. Είναι απώλειες σε επίπεδο ψυχολογία, σε επίπεδο αποδυτηρίων. Οι δύο παίκτες που δεν θα είναι μαζί μας πλέον στο ρόστερ. Αν λοιπόν ο Μαουρίσιο, που ξέρουμε την ποιότητά του, αν ο Μαουρίσιο έρθει με άλλα λεφτά και έρθει με άλλο ρόλο, δεν το ξέρω. Από το να πάω να φέρω έναν άγνωστο, να πάω και να ρισκάρω, αν με ρωτάς εμένα δηλαδή, επειδή με ρωτάς, Μαουρίσιο. Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να τα βρουν τότε. Δεν ήθελε τότε με αυτά τα λεφτά. Ψάχτηκε, είχε προτάσει και από Σαουδική Αραβία και από Γαλλία και ο Παναθηναϊκός τον ήθελε, αλλά δεν. Α, να πω παρεπιπτόντως ότι ο Μαουρίσιο σαν ελεύθερος μπορεί να γίνει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο η μεταγραφή. Θα ξαναπώ ότι εμένα δεν με χαλάει καθόλου να γυρίσει ο Μαουρίσιο. Ξέρω τι μπορεί να κάνει, ξέρω τι μπορεί να προσφέρει. Ξέρω επίσης ότι δεν είναι 28 χρονών, ότι είναι 32 στα 33, αλλά προφανώς θα έρθει με άλλα λεφτά και με άλλο ρόλο. Αυτό. Σου απαντώ, φίλε μου, και σε ευχαριστώ για αυτά που λες. Γραμμές θα ανοίξουμε. Η ΚΕΔ βγήκε, ξέδεσαν πάλι το γάβρο που γκρινιάζει, που σκούζει, που αλαλάζει, που χαλάει πάλι τον κόσμο, που κάνει bullying, έτσι. Για τη φάση στα Γιάννενα, μπράβο στο Γιάννενο, που όλοι το είχαν ξεγραμμένο, διότι σου λέει μάτς με τον Άρη, μάτς με τον Ολυμπιακό, τι θα μαζέψεις, τίποτα, 2 στα 2. Κι όμως και στα δύο μάτς πήραν βαθμούς, έπαιξαν για την πάρτη τους και τους βγάζω το καπέλο. Για τα Γιάννενα μιλάμε. Και βέβαια χάλασε ο κόσμος, ο Ολυμπιακός. Απαγορεύεται να χάνει βαθμούς, παιδιά. Απαγορεύεται, δεν κάνει ρε παιδιά, πώς το λένε. Και εμείς χάσαμε βαθμούς στο Βόλο με VAR χιλιοστών, ο Τσόλακ χιλιοστά offside, το πέναλτι δεν δίνεται, άκυρη η φάση. Έτσι, και χάσαμε, πετάξαμε 2 βαθμούς και μάλιστα πριν το match, το πολύ σημαντικό, με την Κράσνονταρ. Αυτοί χαλάνε τον τόπο όλων. Δηλαδή, όχι κακομαθημένοι, όχι στραβομεγαλωμένοι, όχι πραγματικά το πλουσιόπεδο που ο Βουτυράτος που τα έχει όλα έτοιμα και άμα του χαλάσουν το χατήρι, κλαίει επειδή δεν γίνεται έτσι το χατήρι του. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό. Πιστεύω υπάρχει και μια μερίδα Ολυμπιακών που το έχει συγχαθεί αυτό το πράγμα. Πάλι τώρα χαμός. Τα δε πινελίκια, τα βρυσίδια που έγραψε στο φύλλο αγώνα. Ο διαιτητής που έλεγε ο Καραπαπάς, αυτά τα ωραία τα γαλλικά σορβώνει, παιδιά. Πάνω απ' όλα να έχεις μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνω. Θα πάμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και για τον Μουρκ, τον καινούριο που ήρθε. Ήρθε ήδη χθες το βράδυ, έτσι. Τετραετές. 25χρονος, αριστεροπόδαρος, 160 μάτς, 40 ασίστ, 35 γκολ.
εγκεφαλικός παίκτης. Έρχεται για να παίξει εκεί στο 10, αν παίξει η ομάδα με δεκάρι. Αν όχι, στην τριπλέτα μπροστά. Στην ουσία έρχεται σαν αντιπέλκα, σαν και δεν μου αρέσουν αυτά τα αντί. Δεν είναι του γούστου μου. Ο κάθε παίκτης έχει τη δική του προσωπικότητα. Το βέβαιο είναι ότι έρχεται ένας ποιοτικός παίκτης που πιστεύω ότι, όπως και οι Αυστριακοί σαν άνθρωποι, μας γουστάρουν, συμπαθιούνται εύκολα, ενσωματώνονται εύκολα. Είδα το Σβάμπ σαν να ήταν χρόνια εδώ. Μπήκε αμέσως στο νόημα. Οπότε περιμένουμε και από αυτόν να δείξει ωραία πράγματα και να γράψει και αυτό στη δική του ιστορία με τη φανέλα του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα και ενός από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη και στον κόσμο. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά, γυρίζω γρήγορα, θυμίζω Ελλάσο το σέρβις κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12 και φανοποιείο και βαφείο και τμήμα ελαστικών και τμήμα αγριαριοκίνησης και τώρα θα μεταφερθεί εκεί στην Ελλάδα σέρβις και το συνεργείο, μπαίνοντας στην πόλη δεξιά. Χαμός, ένα περιβάλλον εξαιρετικό, μέχρι μπριζούλες για το ίντερνετ, για το καφεδάκι σας, ένα πραγματικό στολίδι φτιάχνει η οικογένεια Χατζοπούλου μαζί με την Όλγα και όλο το επιτελείο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Φύσα το! Φύσα το καλέμι! Πάμε στις γραμμές, πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε μαζί, αντάμα στον αέρα. Την καλημέρα μας, θετική μας αύρα και ενέργεια. Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε στην παρέα μας. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και εικόνα μαζί. Ετοιμάζουμε πραγματάκια μια φορά τη βδομάδα να κάνουμε web TV. Τέτοιο πρόσωπο, να μένει κρυφό, αλίμονο. Θα σας πω σχετικώς. Θα σας πω πρώτο ο Θεός να γίνουν όλα καλά και θα ανταμώνουμε και εκεί. Να πω ότι οι εκπομπές το μεσημέρι, το μεσημεράκι, απογευματάκι, ο υπέροχος Χρήστος Κιώσης κόβει, ράβει, φτιάχνει, ανεβαίνουν στο YouTube. Εκεί τις βρίσκετε εσείς που δεν έχετε δυνατότητα, είτε δουλεύετε τώρα, είτε κοιμάστε, είτε είστε στη δουλειά, οτιδήποτε. Επειδή μας ρωτάτε, κάθε μέρα γράφετε αθλητήριος, γράφετε ζουμουσού αθλητήριος, την ημερομηνία και είναι στο YouTube ή στο YouTube, όπως το λέμε εμείς, ανεβασμένες οι εκπομπές. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310, μην παίρνετε 23. Πρέπει να πάρετε 2310. Πώς γίνεται αυτό, ρε Κωστή? Το πατάς το 2, αλλά το πατάς λιγάκι, ρε παιδί μου. Τακ, λίγο. Αλλιώς είναι 20. Άμα το πατήσεις λίγο, ένα αυτό με ένα δαχτυλάκι, λίγο δαχτυλάκι. Ενώ στο πλήκτρο, τότε όλα καλά, όλα καλά. Πάμε λοιπόν να μιλήσετε εσείς. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα Ζαν Ζακ Σεφτέ σε Ντετιέν, Λιόν, Μπαστιά. Πήγε ένα διάστημα δανεικός με οψιόν αγοράς στη Λίλ. Έπαιξε και ένα φεγγάρι στο Βέλγιο, στη Λίρτς. Και γύρισε και πάλι να αγωνιστεί με τη Φανέλα σε Ντετιέν. Να λοιπόν ο Ζαν Ζακ Σεφτέ που είναι σήμερα ο. Ναι. Good morning, Κωστή. Good morning. Θα μάθουμε σε λίγο και γερμανικά. Και αυστριακά. Ευστριακά βέβαια. Σημαντικό που μιλάει η ίδια γλώσσα και με τον Σβάμπ και με τον Τσόλακ. Ο Τσόλακ είναι γερμανοθρεμένος. Εκεί γεννήθηκε. Γιώργο μου, είναι σημαντικό. Ήταν, ναι. Και με τον. Ναι. Ορίστε. Ήταν αρκετό χεροδίδυμο. Ναι, βέβαια. Μαζί. Βέβαια. Γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Είχαν και άριστη σχέση όπως είδες, οικογενειακοί φίλοι. Έτσι. Εντάξει, αυτά είναι. Βοηθάει αυτό. Ναι, βοηθάει όμως, Γιώργο μου, στα εντός γηπέδου. Το να πας ξένο σε μια χώρα για να μην γνωρίζεις άλλοι που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Και τη γλώσσα. Ο Ζαμπά όταν ήρθε δεν ήξερε να πει ούτε που πάμε, παιδιά, που πάμε για προς νερού μας στο αποχωρητήριο. Δεν ήξερε να πει. Τον είδα που κατουριόταν και του είπανε κατουριέσαι. Ναι, από εκεί θα πας. Τι κουνάς τα πω, γιατί χορεύεις. Να εύχομαι, όπως θα πούνε και όλοι, καλή πορεία να έχει το παλικάρι μας. Ο Πέλκας, αν και πήγε σε μια ομάδα που δεν τους συμπαθούμε καθόλου τους ανθρώπους αυτούς. Οκ, okay. Για πολλούς λόγους. Ας το κρατήσουμε ποδοσφαιρικά, ας πούμε ότι πάει στη γενέτειρά μας, ας πούμε και αυτό, ότι πηγαίνει στη γενέτειρα. Έτσι, okay. Τώρα από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκοζάλε θα λήξει με τη νέα σεζόν, με το νέο έτος. Πιθανώς. Καλά κάνουν οι δικοί μας και κρατήσανε μία και να μην πω καθένας να εκβιάζει και να λέει θέλω τόσο.
Και όχι ένα μόνο, Γιώργο μου, πολύ. Δεν ήταν, λέει, ένα. Ο... Τα είχαν βρει με την ομάδα κανονικά, με τον παίχτη έτοιμο και όλα τα πάντα συμφωνημένα. Και οι μανατζαρέοι μπήκανε... Όλα και οι... Ό,τι το πρωί που λέγανε τα αθλητικά, λέγανε ότι είναι τελείωσε. Είναι τελειωμένοι είμαι εδώ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ήθελα να ξέρω, υπάρχει αθλητικός εισαγγελέας? Πώς είπες? Εάν υπάρχει αθλητικός εισαγγελέας. Δεν σε ακούω λίγο. Βγάζει ένα περίεργο, ήχο, βγάζει το air condition. Λες να έχει χαλάσει. Για να κάνει καλύτερη καρδιά θα βάζει μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Ναι, χοντρό, μαύρο. Η μαλαΐον λέει. Μισό λεμόνι. Υπάρχει αλάτι μαλαΐον ή είναι γάτα, μπερδεύομαι. Ο υφυπουργός Γεννάκης. Πολύ η μαλαΐα αυτό το αλάτι. Τι πρέπει να, να γίνει, Γεννάκης, όχι, Γεννάκης. Όχι, Γεννάκης, γιατί άμα πούμε βάλουμε και το άλφα, δεν κάνει. Τι θυμάσαι τη διαφήμιση που έλεγε Windsurfing της Playmobil, πάει μακριά και γυρίζει ο Playmobilάκης. Για πες λοιπόν, Γιώργο μου. Η ώρα 9, το πρωί μπαίνει ο αφαλός. Ναι. Του Καραπαπά και το κεφάλι του μπαίνει μέσα στο κήπεδο 9.30 ώρα. Κοίταξε, δικαίωμά του, δικαίωμά του να καθυστερήσει λίγο να έρθει ο υπόλοιπος. Δεν θέλω να... Τι ηλιά ήταν αυτή που μου θύμισε το χοντρό και το λιγνό. Και κύριος ο χοντρός δεν είχε τόσο κοιλιά. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν κρίνουμε τους ανθρώπους από το να έχουν κοιλιά ή όχι, αν είναι κοντοί ή ψηλοί, αλλά από τις μαλαμπίμπιπ που λένε και από τις πράξεις που κάνουν, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, μην το ξεχνάς. Κύριε Καραπαπά, ναι. Κύριε Καραπαπά, δεν ξέρω να μας ακούσεις αποκλειστικά τη άλλη τσιρά και να τα ακούνε. Να σε βέβαιος. Η μαγιά σου θέλω να τη δείξεις στο στάδιο του Βόλου. Εκεί σε περιμένει ο Μπέος με κάτι αγκαλιές ανοιχτές. Εκεί σε... Μια ωραία ατμόσφαιρα. Ή μαγκές στην Ευρώπη, τίποτα έτσι. Στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ευρώπη. Ναι, αλλά ναι, εντάξει. Και στο Βόλο. Να πούμε καλοφόρετος ο νέος παίχτης της Λάρισας, άλλος ένας. Ό,τι είχε το έδωσε. Εδώ στους συμπολίτες, στη Λάρισα, οι άνθρωποι είναι γαλαντόμοι. Αν μη τι άλλο στον Ολυμπιακό, είναι φιλεύπλαχνοι. Κάνουν ανταλλαγές. Πώς λένε, κάνουν άλλαξο, να μην το πω. Αλλαξοπαιχτιές. Καταλάβαμε. Γεια σου Γιώργο! Bye. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το ξενοφώνε εσύ. Ναι ρε φιλέ. Έχω βάλει καινούριο μηχάνισμα με σίγμα που αναγνωρίζει την ήριδα του ματιού. Δηλαδή, βλέπω από το μάτι. Ωχ, ρε φίλε. Είσαι στο τιμόνι πάνω. Ναι, πάω τον εγγονό του παιδικό και μετά πάω να δούμε το νέο μέλος της οικογένειας. Αγόρι μου, πω από ευτυχία. Να, αυτό είναι ζουμού σου. Βάλω όμως... Άλλο ένα πάω, ξέχι. Θέλω όμως να βάλεις και τα δύο χέρια στο τιμόνι. Μην οδηγάς με το ένα. Βάλε και το άλλο το χέρι. Έτσι κι αλλιώς είναι και τα δύο χέρια. Δεν, τώρα δεν ήταν που μιλούσαμε, το κατέβασες. Βάλε και το άλλο. Με τα δύο θα το οδηγάς. Όχι, και λέω και τα δύο στο τιμόνι. Αυτό ακριβώς, και τα δύο. Τώρα μην είναι το ένα αλλά μπρατσέτα έξω και τα λοιπά. Θέλω να είσαι προσεκτικός, αφού είσαι έμπειρος. Είσαι τρελωτή μονοπολό πολλά χρόνια. Για πες λοιπόν, πας στον εγγονό και πας μετά στο νέο μέλος. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Αγόρι μου. Καλή επιτυχία στον Μπελκάκο. Σωστά, έτσι. Και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε πάλι. Έτσι, κάτσε να δω λίγο ποιοι είναι οι υπόλοιποι, περίμενε. Ναι, καλημέρα, η πεντάδα. Η πεντάδα της στιγμής. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον Στράτο, περίμενε, πάμε εδώ. Άλλος, ναι, καλημέρα. Περίμενε. 1, 2, 3. Ναι, ο Μένιος, πάμε εδώ. Άλλος. Να με γνωρίσεις. Αυτός έπεσε, εδώ, ναι. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, περιμένετε. Μια ωραία τετράδα, ο πέμπτος αυτοπυρπολήθηκε. Έρχομαι τώρα. Έλα ξενοφών. Έλα γόρι μου. Τι να πω, εντάξει, όλα καλά. Προχωράμε. Προχωράμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Καλά ρε, αυτό ρε φίλε. Τίποτα, φεύγουν πάλι τα κομβόγια
Για Βόρειο Πόλο να ανοίγουμε τρύπες. Για γεωτρείς, αυτά, πετρέλαιο κτλ. Να ψαρεύουν οι Εσκιμώοι. Όπως και, πάντα. Και μετά την εθνική συνεχίζει ο ΠΑΟΚ ακάθεκτος. Σωστό. Έρχονται δύσκολα μάτς συνεχόμενα. Με την ΑΕΧ έχουμε ευρωπαϊκά. Έχουμε αυτό. Θα ενσωματωθούν οι καινούργοι να πάρουν τον χρόνο τους. Έτσι, αυτοί που ήρθαν οι καινούργοι. Και μπορεί να έρθουν κι άλλοι. Δεν μπορεί να μην τελειώσει εδώ η ιστορία. Θα δούμε. Θα δούμε. Καλώς ήρθε και το νέο μέλος. Έτσι. Τόμας Μουρκ. Μουρκ. Δεν βγαίνει από το Μούργο. Το επισημαίνουμε. Δεν είναι αυτό. Έλα ρε Μούργο, πάρτονα. Πάρτονα. Έτσι, δεν βγαίνει από αυτό. Δεν είναι ελληνική λέξη. Γεια σου Ξενοφών. Ζουμουσού αδερφέ μου. Φιλιά. Φιλιά. Γεια. Φιλιά. Φιλιά στο νέο μέλος. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι. Γεια σας. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο στράτο. Έλα λοιπόν, φίλε μου. Αρχικά να αποχαιρετήσουμε τον Μπέλκα. Βεβαίως. Το θέμα είναι με τον Μπέλκα ότι δυστυχώς μας απογοήτευσε. Ίσως φταίει ότι είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτόν από ό,τι έπρεπε. Ή ότι η φανέλα και το περιβραχιόνιο ήταν βαριά για εκείνον. Ναι. Ό,τι από τα δύο και να ισχύει δεν έχει σημασία. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα παιδιά του δεν τα πνίγει. Φυσικά. Όπως κάνανε άλλες ομάδες. Φυσικά. Και έδωσε ό,τι μπορούσε. Αν δεν είναι αυτό που αετόπουλο θέλαμε. Αετόπουλο είναι, το αφήσαμε να πετάξει και μακάρι εκεί που πάει να προοδεύσει. Αλλά σε ομάδα με κίτρινα, ρε φίλε, βρήκες να πας τώρα, δηλαδή. Συγγνώμη. Και... σε ομάδα με κίτρινα. Δεν σαν να φορούσε, σαν να ήταν μοντάζ. Εμείς δεν βάζουμε στάρδα στο κρέας, ρε Κωστή, τώρα. Γι' αυτό πάει σε ομάδα με κίτρινα. ρε Παντελή καφέ. Κίτρινο ταφ ταφ. Βγήκαν από τους θάμνους κάποιοι. Δηλαδή μου το περιγράφουν αυτοί που ήταν εκεί. Ωραία Παντελή, εμείς δεν βάζουμε μουστάρδα στο σάντουιτς. Αυτό έγινε πρώτα με τον Ηλιάδη, να ξέρεις. Εγώ για τον Παντελή το θυμάμαι, για τον καφέ. Πρώτα έγινε για τον Ηλιάδη. Και για τον Ηλιάδη, πήρε κίτρινο αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά αδερφή, λέει. Δηλαδή... Με το είπε άνθρωπος που ήταν μπροστά, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Ήταν μπροστά στο σκηνικό, είχε γίνει. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, okay. Εμένα δεν είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Καλή επιτυχία στον Μπέλκα και που θα πάει. Άσχετα με το ποσοστό μεταπόλησης. Ναι. Και να τελειώσει το συμβόλαιό του, προλαβαίνει ακόμα δύο πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και να το εξαντλήσει. Είναι τώρα 26-27. Ναι, οκ. Okay. Δε, εγώ πιστεύω ότι είναι το ιστοϊπανιδίν. Αυτός κάποια στιγμή θα επιστρέψει, δεν ξέρω, σαν παίκτης, σαν... Φυσικά σαν παίκτης, προλαβαίνει ρε Κωστή. Με άλλο πόστο, δεν ξέρω τι. Πάντως, λοιπόν, και τα λόγια του ήταν συγκλονιστικά, έτσι. Έτσι. Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Ναι. Λοιπόν, σου έχω πει ότι έχω μια άκρη, έτσι... Ακρούλα. Πες την, ό,τι μου έχεις πει, έχεις πέσει μέσα ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, ναι. Να ξέρεις ότι τη μεταγραφή του Μουργκ, ναι, ο ΣΒΑΜ την έκανε, κανένας άλλος. Γιατί η μεταγραφή το πρωί ήταν να χαλάσει, διότι η Rapid Viennes είχε κάποια θέματα οικονομικά, ναι, ναι, ναι. Και ζήτησε παραπάνω από αυτά που είχαν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, για να στραβώσει και αυτή, ναι, όπως και οι άλλοι. Ναι, πήγε να στραβώσει και αυτή. Mm-hmm. Και υπήρχε συνομιλία Σαββίδη-ΣΒΑΜ και ο ΣΒΑΜ ήταν αυτός που είπε στο Σαββίδη ότι αυτός ο παίκτης πρέπει οπωσδήποτε να έρθει εδώ. Mm-hmm. Δεν είπε ότι είναι καλός, ότι θα βοηθήσει, ότι είναι ποιοτικός, ότι έχει καλά στοιχεία. Ναι. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να έρθει. Είπε οπωσδήποτε, ναι, να έρθει εδώ. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ, ναι, σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, άνθρωπος που έχω στη Γερμανία, μου επιτρέψει μικρή έτσι σφίνα. Άνθρωπος που έχω στη Γερμανία, ξέρετε ότι παρακολουθώ Γερμανία αρκετά. Αυστρία, όχι τόσο. Αλλά άνθρωπος, ναι, που έχω στη Γερμανία και ασχολείται και μετρώ την άποψή του, μου είπε, φίλε, παίρνεις ένα παίχτη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τον άφηνε να φύγει η ομάδα του. Ναι, ναι, έχει παίρνεις, πρόβλημα. Παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος είναι πρικισμένος τεχνικά, έχει. Είναι αρκετά γρήγορος, αρκετά γρήγορος. Παίζει σε όλες τις θέσεις αυτό του κέντρου. Μπορεί να παίξει αριστερά, half, δεξιά, χαφ, πατάει αριστερό, περιοχή, extreme, δεξί, extreme. Και ότι το μυαλό του είναι στο πώς θα ταΐσει, αν και έχει και γκολ, έχει και πάτημα μέσα στην περιοχή, παίρνεις, μου λέει, ένα εξαιρετικό παίχτη. Και όσες φορές, είναι ο ίδιος που μου είπε για το ΣΒΑΜ, να δεις, λέει, τι καλό παίχτη πήρες. Και όντως, ο ΣΒΑΜ, δεν έχουμε να πούμε κάτι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το κομμάτι τώρα. Ναι. Σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας, θεωρώ ότι έχουμε μείνει πίσω. Στο 6? Η ομάδα θέλει στο αμυντικό χαβ? Όχι. Πού? Η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στο 4.
Δεν μπορούμε να πάμε μόνο με Τσόλα και Σβιντέρσκι και με το 16χρονο Κούτσια. Εντάξει. Ναι. Η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στα φορ, διότι με τη φυγή του Πέλκα να ξέρεις ότι το σύστημα θα αλλάξει. Άφησες έξω από την εξίσωση τον Τζόλι. Ο Τζόλις, φίλε, δεν θα παίξει εκεί. Ο Τζόλις, ναι, θα αλλά παίζει στα παιχνίδια. Ναι, θέλω να σου πω ότι ο Τζόλις στην ΚΑΠΑ 19 είναι έπαιξε... φορ, το ξέρω. Ναι, είναι και φορ, ναι. Απλά ο Τζόλις θα δίνει, επειδή είναι ο παίχτης ο οποίος θα δίνει τα επιθετικά τρεξίματα που δεν θα δίνει πλέον ο Πέλκας, ναι. Δεν θα μπορεί να παίζει 90 λεπτό Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Ναι. Θες την άποψή μου? Θα πρέπει... ναι. Με Τσόλακ, με τον καλό Σφιντέρσκι, με τον, πες τον Κούτσια, με τον Τζόλι. Θεωρώ ότι περισσότερο ανάγκη είχα για ένα εξάρι. Ένα γρήγορο αμυντικό χάφ με τρεξίματα. Ότι θα έρθει εξάρι, αυτό είναι δεδομένο. Για μένα ο ΠΑΟΚ ήθελε ενίσχυση στο φορ οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να παίζω. Για το σύστημα σου λέω θα αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που θα πάει για την νίκη, επειδή ο Φερέρα την τριάδα πίσω δεν θα την αλλάξει. Θα παίξει 3-5-2. Με 2. Δηλαδή ο Τσόλακ και ένα Ακοτσόλακ και. Σφιντέρσκι δεν ξέρω, Τσόλακ και Τζόλις. Στο 3-5-2, ναι. Όταν η ομάδα θα παίζει με χαμηλότερες δυναμικότητες αντιπάλους, μπροστά στη θέση του... που θα είναι μπροστά, ναι, από τα δύο κορυφή. Χάφ, τον Καντουρί και τον, ναι, Σβάμπ, ναι, θα είναι ο Ζίβκοβιτς, να ξέρεις. Ναι. Α, και αυτόν τον αφήσα. Και αυτός μπορεί να συγκλίνει και σκοράρει. Γιατί αυτή την έπαιζε και στην Μπενφίκα, ναι, ο Ζίβκοβιτς. Ναι, center four δεν είναι, αλλά... μπροστά, ναι, με δύο four. Θα δούμε, μάλιστα, θα δούμε. Για μένα η ομάδα θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στην επίθεση, θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στο 6. Στο 6 για μένα, ναι. Η περίπτωση που ακούστηκε για έναν Κουζάεφ θα ήταν η ιδανική, αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση. Ναι. Και ίσως μπορέσει, γιατί ο Σαββίδης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να χειριστεί τη μεταγραφή. Τελείωσαν χθες οι μεταγραφές των μη ελεύθερων, τελείωσαν χθες στις 12, ναι, θέλω να σας πω, έτσι. Ναι, είναι, ναι, ελεύθερος ο παίκτης. Α, okay. Okay. Είναι ελεύθερος. Ναι, ναι. Και είναι πολύ καλύτερος του Μαωρίσιο σε χαρακτηριστικά και παίζει και σε περισσότερες, ναι, θέσεις στο κέντρο και είναι και πιο γρήγορος. Είναι δηλαδή εξαιρετικό. Ο Μαωρίσιο δεν είναι και 6. Είναι... Δεν είναι 6. Ο Μαωρίσιο είναι 8, έτσι. Είναι... Ναι. Ναι. Ο συγκεκριμένος παίζει χαφ, είναι καθαρός κεντρικός μέσος, αλλά παίζει και αριστερά, παίζει και δεξιά. Ωραία. Δηλαδή είναι πολύ σύνθετος. Έγινε, Στράτε! Δώσει... Σε ευχαριστώ. Ένα τελευταίο, ναι, Κωστή, ναι, ένα τελευταίο. Δεν μου λες. Με τι τιμωρείται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο μη διαπιστευμένου ατόμου εξαρτάται. Που δεν έχει διαπίστευση. Εξαρτάται. Το πουκάμισο είναι μέσα στο παντελόνι ή να πέσει. Με τι τιμωρείται η ομάδα στην οποία ανήκει αυτό το άτομο. Και βρίζει κατάπτυστα το διαιτητή. Και κάνει bullying. Έλαντε. Χαιρετώ. Φιλιά, γεια σου, Στράτε. Ερωτήματα φοβερά. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. 1, 2, 3, σιγά και με γνωρίσεις. Καλά, σιγά με δεν σε γνωρίζω. Έλα, Μένιο. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, φίλε Στράτο, θα προτιμούσα τον χρόνο σου τα 2/3 να τα καταναλώνεις εις βάρος του Ολυμπιακού με αυτά όλα τα νομίματα που κάνει. Είναι άποψή μου, και είναι πολύ καλό προαιρετή. Ειλικρινά σου μιλάω. Ναι, αλλά δεν θα του πεις όμως τι θα πει. Αυτός αποφασίζει τι θα πει. Γι' αυτό επιφυλακτικά λέω. Ναι. Αφιερώστε όλοι το χρόνο σας καυτηριάζοντας, όχι βρίζοντας. Ναι, ναι. Τη στάση τους. Τον τρόπο τους και πάλι. Συμπεριφορά. Των υπέροχων ανθρώπων. Τραγικό. Ματικούλα καλοπαιδίου. Αυτή. Λοιπόν, Στράτο, δεν έχω το λέγιν, φίλε, ούτε τις γνώσεις σου. Γι' αυτό μίλα και για μένα. Πέστα. Πέστα αύριο. Διάλεξε μερικές ωραίες γαλλικές. Λοιπόν. Τι ωραίο. Συμπληρώνεται το ένα στον άλλον. Ναι. Το θέμα μας δεν είναι τι απόδοση θα έχει η ομάδα. Σε εισαγωγικά κι αυτό δεν είναι το θέμα μας. Και η απόδοση μετράει. Αυτό το έκτρωμα του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν παλεύεται παίρνοντας ένα καλό σεντερφόρ. Και μετά γιατί να φέρουμε σεντερφόρ, παιδιά. Βάζοντας αυτό το παλικαράκι, τον ασχημομούρι να πω εγώ. Ναι. Και σε 15 τον πληγώνεις. Τον πληγώνεις το Σβαρόφσκι, τον πληγώνεις. Γιατί ασχημομούρι. Τι συμβαίνει, γιατί? Ρε μάγκες, και πάντα, ναι, θέλουμε. Και έχουμε και μια πρόταση να βάλουμε τον μπακ να παίξει σεντερφόρ.
Το σεντερφόρο του πάμε λίγο να παίξει σεντερμπακ. Γιατί έχουμε τέτοιες τάσεις. Εγώ νομίζω ότι μπροστά είμαστε εντάξει. Μένιο, αν θες να το συζητήσουμε. Το ίδιο και νομίζω θεωρώ. Και εγώ. Δηλαδή, με Τσόλακ που πιστεύω εκτός ότι θα δείξει. Εκτός και αν μου φέρει, σε διακόπτω. Εκτός και αν μου φέρει τον Ιμπραήμοβιτς. Δεν θέλει λίγο. Είναι ο Ζλάταν, είναι λίγο χωλωμένος μαζί μας γιατί είχαμε πάρει τον Μπρίγιοβιτς και. Θυμάμαι, με έπρισε και εμένα μια φορά. Μοιάζανε. Είναι ένα παιδί, δεν είναι μεγαλικά και πιάνο ο Ζλάτανε. Αλλά λέω όμως, μπροστά. Ζουμουρσού, βρε. Αυτό είναι ζουμουρσού. Να ξεκαρδιζόμαστε στο γέλιο. Αγόρι μου. Όσο φιλιά. Για να κάνω παιδιώτες. Ναι. Γιατί χαλάστησε χαρανιά σου. Ρίξε μην ελίκη. Ο Θεοπόδωρος πώς λέει. Ναι. Για τη Μικόνου, ρε. Οι θαμώνες της Μικόνου. Οι παλιοποιότητες. Οι παλιοποιότητες. Λοιπόν, και όταν κάνω κάποια κριτική για τους φίλους, και λέω ηρεμήστε και μην κάνετε προτάσεις, μη λέτε αυτός εκεί. Με αγάπη, με αγάπη, με αγάπη, με αγάπη. Με αγάπη και ειδικά. Με αγάπη. Παυλάρα μου, δεν το λέω για σένα, δεν έχω με αγάπη. Στο μυαλό μου. Γεια σου Μένιο, λοιπόν, γεια σου Μένιο. Από όλα τα ζουμουσάκια, φυσικά. Ζούμε μεγάλες στιγμές, παρέα με τον Κωστή, φιλιά. Γεια σου αδερφέ μου, γεια, γεια. Παιδιά, ούτε εγώ δεν σας λέω τι θα πείτε, έτσι, που είμαι πίσω από το μικρόφωνο, ποτέ. Απλά καλοπροαίρετα το λέω, Μένιος ότι να, θα έλεγα αυτά, ας πούμε, ή πες τα για μένα. Καλημέρα σας, ναι. Ναι! Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ. Γεια σας, καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Καλώς την Κολομπάμπου εχώρα! Εχθές βέβαια είχαμε το αντίθετο στην ομάδα στο Facebook. Επειδή κάναμε λίγο χαβαλή με τον Ολυμπιακό, μας την είπανε δύο φίλοι. Α, ναι! Βέβαια ένας πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Τι με βρυσίδια! Γιατί δεν μπορούν να. Όχι, βρε, βρυσίδια, ειρωνίες και εγώ κτλ. Για το στυλ ότι όλο ασχολείστε με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη και. Μάλιστα. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά, δεν θα κάνουμε. Δηλαδή, εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει έτσι. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μας λέτε μπερδεύετε την ομάδα, είστε γκρινιάριδες, κάνε εκείνο. Μιλάτε για τους άλλους, ασχοληθείτε με την ομάδα. Ναι, ναι. Τι θέτε! Μιλάμε για την κίνηση, μας λέτε τι είστε συγκοινωνιολόγοι. Μιλάμε, ξέρω εγώ, για τις μάσκες, τι είστε, γιατροί. Ναι, ναι. Τι θέτε τέλος πάντων. Πείτε μας τι θέτε. Θέλετε να μην σας πούμε που να πάτε στο τέλος. Ξέρεις τι θέλουν, φίλε. Άξι, τι θέλουν, Χριστό. Πέρα από το χαβαλέ και το χαβά που τους αντιμετωπίζουμε με το χαμόγελο πάντα. Εμείς τι θέλουν. Δεν θέλουν να είμαστε ενωμένοι, να είναι έτσι όπως είναι η παρέα. Δεν θέλουν. Τους χαλάνε όταν πηγαίνουν κάποια χαρτιά και βλέπουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα και έτσι προσπαθούν να παρισφρήσουν, να χαλάσουν. Δεν μιλάω τόσο εδώ στη ραδιοφωνική παρέα που είναι πιο δύσκολο εδώ να βγεις. Έτσι, εκεί που είναι μπορεί ο άλλος πίσω. Καταλαβαίνεις και τη φωνούλα σου και καταλαβαίνεις και δεν είναι μόνο εκεί αυτό. Εκεί, εκεί μέσα λοιπόν, με ένα ανώνυμο προφίλ, με ένα ψεύτικο, ξέρω εγώ, με ένα παρατσούκλι. Μπαίνεις, παρισφρείς για να δημιουργείς ανακατοσούρα και ένα μπομπούλα. Κάνει κρά από μακριά. Τώρα μετά από τόσα χρόνια. Τον καταλαβαίνω με αυτόν που μπαίνει για να σπείρει διχόνοια. Συνάγωσα για τα αποδυτήρια, Κωστή μου, και να τελειώνει αυτό. Απλά το θέμα. Πραγματάκια. Τονικά, πάμε για παρακάτω. Τίποτα για την ομάδα μας, Κωστή μου, έχει μια αποτίμηση μικρή, αν μου επιτραπεί, με το δικό μου, με τη δική μου λογική. Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, μπορεί μετά από τρεις μήνες αυτό το πράγμα να αλλάξει. Η ομάδα έχει αποδυναμωθεί. Έχει σίγουρα αποδυναμωθεί σε εμπειρία, σε προσωπικότητα. Σε συνοχή, που είχε αγωνιστική συνοχή η ομάδα, ναι. Γι' αυτό και πέρασε την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν άλλαξε εξ ολοκλήρου. Αυτό ήταν το μεγάλο της όπλο. Βέβαια, ήταν το όπλο της έναντι αυτών των δύο ομάδων. Και ο βασικός λόγος που έμεινε και ο προπονητής αυτός, έτσι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Τώρα από εδώ και πέρα η δουλειά του προπονητή είναι να φτιάξει ένα σύνολο. Έχει ελλείψεις. Δεν έχει όμως τις δικαιολογίες που είχε πέρυσι. Γιατί έχει φτιάξει αυτό το πράγμα που θέλει αυτός και επιμένει. Σαν άλλο Τούντορ θα πω εγώ, ότι αφού το παίζει η Αταλάντα, γιατί μου θυμίζει τη Γιουβέντους, που έλεγε ο Τούντορ για τη Γιουβέντους, αφού το παίζει η Αταλάντα, γιατί δεν μπορούμε να το παίξουμε κι εμείς, μακάρι να κάνει τον ΠΑΟΚ μια νέα Αταλάντα, γιατί η Αταλάντα πραγματικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ποδόσφαιρο. Μαγεύει. Που το ευχαριστιόμαστε όλοι. Πάντως σε επίπεδο, Χρήστο μου, σε επίπεδο προσωπικότητας, εννοείται ότι όσον αφορά στο ξέρω το τι είναι ΠΑΟΚ και ο Βιερίνια. Και ο Πέλκας, δεν το συζητάω. Γιατί και ο Ζίφκοβιτς είναι προσωπικότητα. Ο Κοντός. Έτσι, νομίζω ότι είναι προσωπικότητα. Και ο Σβάπ και αυτός που έρχεται τώρα. Απλά να το διευκρινίζω γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θες να πεις. Ότι σε επίπεδο γνωρίζω. Αυτός θα τους δούμε σε τι επίπεδο μπορούν να παίξουν. Ακριβώς. Γιατί είναι άλλο πράγμα το να είμαι σε μια άλλη ομάδα και να διαπρέπω. Και είναι άλλο εντελώς για πάρα πολλούς το να είμαι στον ΠΑΟΚ.
με την πίεση την οποία ασκείται. Άλλο. Ιδάλλως θεωρώ ότι είναι και ο Ζήφκοβιτς και ο Σβάμπ και ο Μουρκ τώρα, αλλά και ο Τσόλακ. Είναι δυνατοί χαρακτήρες. Είναι προσωπικότητες. Πρέπει να είναι δυνατοί. Έτσι πρέπει. Μα για να μπορέσει εδώ να επιλέξουν και τα μικρά. Ναι, ναι. Να κάνουμε. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να προσπαθήσει η ομάδα να χρησιμοποιήσει όλο τη το υλικό. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Ζαμπά στην ομάδα, πρέπει να προσπαθήσουμε να τον εντάξουμε. Από τη στιγμή που είναι ο Μπίσας Βαρεδό, πρέπει σωστό. Να προσπαθήσουμε ξανά με τον εντάξουμε να παίζει. Ό,τι έγινε με το Μάτος που ήταν εκεί και δεν τον βάλαμε. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Επίσης... Ήταν έγκλημα και το κάναμε εις βάρος μας. Ακριβώς. Να έρθει ένας Χρήστο, ο οποίος είναι για μένα ευτυχώς δηλαδή που γλιτώσαμε αυτή τη μεταγραφή, με βάση αυτά που έχω δει και. Τη συμπεριφορά του και το χαρακτήρα του, αν είναι να έχουμε ένα νέο Ουάρντα ή ένα νέο Ζαμπά, μια χαρά είναι η δική μας. Ναι. Γιατί να φέρουμε. Επίσης, αν ερχόταν αυτός, θα έμπαινε στο περιθώριο ο Τζόλης. Ρωτάω, αν είναι έτσι. Δεν είναι απίθανο, εκεί είναι η θέση. Λέω, ναι, δεν είναι. Μετρημένα είναι τα κουκιά. Έτσι, προτιμώ να δώσω χρόνο στον Τζόλη που μου έδειξε ήδη πράγματα σπουδαία και θα έχει τα σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορεί να βάζει δύο γκολ σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα, α πούμε, το παιδί. Όμως θέλω να μην σταματήσουμε. Να επενδύουμε εκεί και να περιμένουμε πράγματα από τα πιτσιρίκια μας. Ας έρθει και η κοστή μου από τη στιγμή που δεν, αν δεν έχουν σκοπό να πάρουν χαφ. Ας βάλει το τσιγάρα. Ευκαιρία, χάρη το τσιγάρα. Φυσικά, φυσικά. Ας δώσουμε το χάρη το τσιγάρα, γιατί η ομάδα και αριθμητικά αν το βάλεις από τη στιγμή που έφυγαν δύο, ο Μαουρίσιο και ο Μίσιτς για την ώρα λείπει, και ήρθε ένας, ο Σβάμπ, έχει και έλλειμμα ενός ατόμου λιγότερο. Γιατί τον Ινού αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τον πάρω. Ακόμα όχι. Σαν πίσω ναι, ναι, να μετά από τρεις μήνες μπορεί να είναι ο καλύτερος. Που δεν είναι και έξι ο Ινού, ούτε αυτός είναι έξι. Ναι. Θα μου πεις, δεν ξέρω πόσο μπορεί η ομάδα να παίξει με ένα παραδοσιακό εξάρι πλέον. Δηλαδή έναν κόφτη, έναν αμυντικογενή όπως είναι ο Εσίτη, έτσι. Αυτό που παίζει ο προπονητής είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Μάλιστα. Πάνω, μου, το σημαντικό και το τελευταίο για, τους, για την συμμορία είναι ότι ο ευστραφής οπαδός της Chelsea. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το κάνει και οποιαδήποτε άλλη ασυλία, φίλε. Οποιαδήποτε ασυλία. Άλλη θα ήταν αλωνίζει. Θα είχε διωχτεί από το ποδόσφαιρο. Αλωνίζει, φίλε. Έχει ξέρει ότι δεν τον πειράζει. Δεν τον πειράζει κανένας. Αυτό είναι. Αυτό. Γεια σου, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Μην παίρνετε άλλο, να πάμε σε διάλειμμα. Εδώ αυτές οι τελευταία. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή. Έλα, αγόρι μου. Θα μου επιτρέψει εμένα λίγο να γκρινιάξω και σε μετά... ακούω λίγο, λίγο πιο δυνατά, αν έχεις hands free καλώδιο, ναι, βγάλω ναι. Για να σε ακούμε καλύτερα. Δώσουμε ένα λεπτό. Ναι. Ή ανοιχτή ακρόαση πρέπει να έχεις μάλλον, γιατί σε ακούμε το... Και μετά από αυτά που άκουσα από τους κάτω, θα μου επιτρέψει πάλι λίγο να γκρινιάξω εμένα. Κάνα πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είμαστε. Δεν έχω καταλάβει ποιο ήταν το σχέδιό μας τελικά στις μεταγραφές. Αν ήταν να περιμένουμε να μας λέει ο Σβάμπ, παιδιά είναι καλός παίκτης. Ασχοληθείτε, πάρτε τον. Ειλικρινά, εγώ δεν έχω καταλάβει το σχέδιο. Εννοείται πως δεν έχω καταλάβει το σχέδιο της τελευταίας ώρας. Να σου απαντήσω λίγο σε αυτό. Να σου απαντήσω λίγο σε αυτό. Ο Στράτος δεν είπε ότι δεν τον ξέραν τον παίχτη και επειδή είπε ο Σβά, πάρτε τον. Εννοείται ότι τον παίχτη τον ήξερε ο Ρέμπε. Είπε ότι έπαιξε ρόλο. Επειδή μπλόκαρε τελευταία στιγμή στα λεφτά, ζητήσαν παραπάνω χρήματα αυτοί, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Το τηλεφώνημα του Σβάμπ στον φίλο και συμπαίκτη του που του είπε πρέπει να έρθει οπωσδήποτε, βρες έναν τρόπο. Αυτό όχι ότι τον ανακάλυψε. Αλλιώς είμαστε φίλε σε τέτοιο επίπεδο. Εννοείται ότι τον ξέρει τον παίχτη ο Ρέμπε, ας πούμε, και ότι τον γνώριζε και ότι δεν περίμενε χθες για να γίνει μεταγραφή. Έτσι, δεν πλάταζε. Δεν πάντως περίμενε χθες. Χθες περίμενε. Μη λέμε, τελευταία μέρα δεν κατάλαβα. Περίμενε για, αυτό λόγο για να δει αν θα φύγει ο Πέλκας. Γιατί και με Πέλκα δηλαδή, και με. Ναι. Ωραία, άντε καλά. Άντε καλά για αυτή τη θέση. Για το εξάρι δηλαδή. Για το εξάρι το είπα και νωρίτερα. Έπρεπε να έχει αποκτηθεί παίκτης, αδερφέ. Δεν έχω να πω κάτι. Τίποτα. Στο λέω ξεκάθαρα. Να κάνω και μια ακόμα ερώτηση για το εξάρι. Εφθαρσός. Ναι. Έχουμε φαγωθεί τόσα χρόνια να λέμε για αυτό το ρημάδι το εξάρι. Ότι θέλουμε επιτέλους ένα παίκτη που να έχει έξι πνευμόνια ένα τσίμιροτ. Και τρία πόδια. Ένα τσίμιροτ, φίλε. Ένα τύπου τσίμιρο. Θα έλεγα ακόμα πιο τρεχατήρι, γιατί και ο τσίμιρο μάλλον λίγο πιο soft μου κάνει εμένα. Νομίζω ότι θέλαμε λίγο πιο brutal, άμα δω και τι έχουμε πάρει πέρσι ως προς τον Εσίτη. Ήθελες τύπου Βιτόλο, τύπου Βιτόλο δηλαδή. Έχεις το μυαλό σου. Εντάξει, όχι τόσο brutal, αλήθεια είναι, αλλά κάπως προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν, ένα Γκαρσία ρε φίλε, μπορούσα να βρω ένα Παύλο Γκαρσία, να έχει και την παλιά του και τη δύναμή του και ένα τέτοιο θα ήθελα.
Όχι, όχι. Έγινε. Άσε με να λέω, κανένα καημό που και που και εγώ παιδιά ψυχούλα έχω, έτσι. Άντε, αφήστε με και εμένα να πω. Ένα τέτοιο. Αλλά γι' αυτό σου λέω, κατεβάζω εγώ τις ανάγκες μας και λέω ένα ρημάδο εξάρι τόσα χρόνια και δεν μπορούμε να το βρούμε και ακόμα και αυτό που σκεφτόμαστε είναι τον Μπράνταριτς. Ναι. Ο οποίος δεν είναι αθλητικός παίκτης, ξεκάθαρα. Μπορεί να ξέρει μπάλα, αλλά δεν είναι αθλητικός παίκτης. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικά είδος προς εξαφάνιση. Και ένα τελευταίο για να κλείσω και για το Μάτος. Λοιπόν, Φερέρα, μη μας τρελαίνεις, μη μας δουλεύεις, μη μας λες λοιπόν ότι ο Μάτος δεν έπαιξε τόσο καιρό και δεν υπολογιζότανε, γιατί πήγε 4-5 μέρες, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσο, στην Βραζιλία. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Τώρα, θα σου θυμίσω λοιπόν ότι ο Μπίσεσβαρ και αυτός πήγε στην Ολλανδία, δεν νομίζω ότι είναι ο αθλητικός παίκτης ο Μπίσεσβαρ και κατάφερε και μπήκε πολύ γρήγορα στην προετοιμασία. Τον πληγώνεις. Θα σου θυμίσω. Πληγώνεις εμάς που έχουμε λίγο κυλίτσα. Πληγώνεις. Αν και είναι στεγνός ο Μπίσεσβαρ φέτος. Φέτος είναι στεγνός, έτσι. Άλλο αυτό και άλλο με ένα αθλητικός παίκτης. Ναι, ναι, άλλο. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Ναι. Και όχι μόνο ο Μπίσεσβαρ, εδώ ήρθαν και άλλοι παίκτες. Ο Τσόλακ, ο Ουαγγέ, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Και με το που κατέβηκαν το αεροπλάνο κατευθείαν μπήκαν στο γήπεδο. Λοιπόν, να είμαστε λίγο άντρες και να λέμε. Ναι παιδιά, δεν τον υπολόγιζα, καλώς ή κακώς τον υπολογίζω. Ναι, ναι. Ή μη μιλάς καθόλου, τον προτιμώ. Ναι. Ναι, ναι, μάλωσα, ξέρω εγώ, δεν τον ήθελα ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Εντάξει. Μάλλον το προτιμώ, γιατί η αλήθεια είναι τις προάλλες μας είπε και τυφλούς. Έχει, ναι. Το Δωρή, σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι. Ο τελευταίος. Στελάρα. Για έλα εγώ εσύ. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι έγινε. Έλα αδερφέ μου. Θέλεις να πάμε διαφημίσεις. Θες να πάμε διαφημίσεις και μετά να έχεις τον χρόνο σου να μην είσαι άγχος ή βιάζεσαι. Τι γουστάρεις. Εσύ ό,τι θέλεις. Σύστημα καραμπίνα θα τα πούμε σε ένα χωριό. Σύστημα καραμπίνα. Πάμε λοιπόν. Σε ακούω. Κωστή, καλώς ήρθε ο καινούργιος ο παίκτης. Τον Μπέλκα τον ευχηθήκαμε χθες. Βέβαια. Θα φανεί μέσα στο ματάκι χορταράκι, ναι. Αν θα φανεί η απουσία του Μπέλκα με αυτό που τον αντικαθιστά. Αν ναι. Χωρίς να σημαίνει χωρίς... Ναι, ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνει σε σύγκριση, δηλαδή ο καθένας έχει το στυλ του. Έτσι. Όχι, στον οποιοδήποτε παίκτη που φεύγει, αυτός θα τον αντικαταστήσει. Να είναι καλύτερος. Ή το ίδιο, το ίδιο καλός. Έτσι. Έτσι, το ίδιο καλός, ναι. Και είχε πει και ένας, είχε βγει ένας μεγάλος, βράδυ μια εκπομπή, ένας μεγάλος κύριος, πολύ, ο γιος του έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Εδώ σε εμάς. Μια ατάκα που είχε πει ο Σάνων, ναι. Ότι οι παίκτες πρέπει να μάθουν να παίζουν όλα τα συστήματα. Δεν μπορεί να μια ομάδα να παίζει ένα σύστημα, γιατί γίνεται και προβλέψιμη. Αναλόγως με τον αντίπαλο, πιστεύω. Και τη διοργάνωση. Και αν είναι εντός εκτός έδρας. Και τη διοργάνωση και τον αντίπαλο. Ακριβώς, τη δυναμικότητα. Να, ναι. Να βλέπεις ποιον έχεις να αντιμετωπίσεις και αναλόγως να εφαρμόσεις και το ανάλογο σύστημα. Πιστεύω αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να παίζει μια ομάδα που θα σε παίξουν όλοι τα μπούρια και εσύ να έχεις αμυντικογενείς παίκτες μέσα. Σωστό. Συμφωνώ, συμφωνώ φίλε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και όσον αφορά το φίλο τον Γιώργο που είχε πρώτα πως θα πει τη σχέση του Ολυμπιακού με τη Λάρισα, του έχει πει ο μεγάλος Τάσος Μπουγκάς με ένα τραγούδι υπέροχο, άλλαξε κολλές και έγινε βραχιόλι. Και έγινε βραχιόλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια ατάκα του μεγάλου Μπουγκά. Αυτή είναι η αλήθεια φίλε. Κατά τα άλλα τα γηπεδάκια στην Ξάνθη. Κατά τα άλλα. Τα γηπεδάκια στην Ξάνθη. Περιμένουμε να δούμε τη δικαιοσύνη να είναι σκληρή με αυτό που κάνουμε στο γήπεδο. Άμα θα μιλήσουν καμιά φορά έχουν φωνή. Έτσι. Γελάει ο κόσμος σου λέει. Εντάξει, οκ. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια. Λοιπόν, φτάσαμε τέλος πρώτης ώρας, κυρίες και κύριοι, ήδη με καθυστέρηση. Θυμίζω ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, τα πάντα εκεί. Τα πάντα από ηλεκτρικές συσκευές. Κορυφαίο κατάστημα στην πόλη εδώ και μισό αιώνα. Και φυσικά Αιγαίων, καταπληκτικά πεντανόστιμα θαλασσινά και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666 με χώρο παρείστικου μεζεδοπολίου. Ετοιμάζουμε νέο σποτ εκεί αυτή την εβδομάδα. Νέα σποτ. Υπέροχα. Νικολαίδης, ψωμάρες, γλυκάρες, τουρτάρες, παγωτάρες, κορυφαίος. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Γλύφετε τα κροδάχτυλά σας. Τούρτες για επέτειο, για γενέθλια, για γάμους, για τα πάντα όλα. Και βέβαια, Τσαντεκίδης, αυτοκινητάρες, μεταχειρισμένες. Λέει ο Τσαντεκίδης, εγώ λέω ότι είναι καινούργια τα αυτοκίνητα. Θα δείτε και από κοντά, τα πηγαίνετε όπου θέλετε, τα ελέγχετε. Όπου σε όποιο μάστορα θέλετε και επαγγελματικά, βανάκια με καρότσα κτλ. Όλα όσα θέλετε, εκεί πληρώνετε όπως μπορείτε. Διαλυματούμπεν και επιστρέφουα! Αχ, παστό, τα στεφανώματα. Σταύρος Ιωαννίδης. Το λέω στον. Στο φίλο μου τον. Κάτσε να δω το όνομα. Είπαμε, ο Δανιήλ. Που με ρωτάει.
Εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, κουρδισμένοι. Τα είπαμε χθες για το νέο πρόγραμμα του αθλητικού Λίμπερο. Ενθουσιασμός επικρατεί, άρεσε πάρα πολύ και θα αρέσει φυσικά και θα τα ξαναπούμε. Και είστε συντονισμένοι και όλη μέρα για όλα τα γούστα. Και ενημέρωση και ρεπορτάζ και χαβαλές και ψυχαγωγία. Και γυναίκες μπήκαν στην παρέα μας υπέροχες. Και καινούργιες φωνές. Και εδώ είναι το σπίτι μας, το ραδιοφωνικό. Και προχωράμε. Να πω ότι αν θέλετε να φάτε υπέροχα κρεατικά, ζουμερά, καλοψημένα, φρέσκα, να ζαλιστεί ο εγκέφαλος από την νοστιμιά, τότε η Λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο προορισμός σας. Πολλά χρόνια δίπλα. Ευγνώμων στο Δημήτρη και στην οικογένειά του. Δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν είναι... Του το έχω πει κιόλας. Κάποια στιγμή όταν σταματήσεις, για μένα είναι οικογένεια. Εκεί λοιπόν, απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, 705-750 τη Λιβεριά, όταν φάτε, τέλος. Τελειώσατε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπου πηγαίνετε θα κάνετε τη σύγκριση και θα λέτε ναι, αλλά δεν είναι σαν του Λαδόκολα. Το σουβλάκι, ή η παντσέτα, ή η πατάτα, η στρόγγυλη, η τηγανισμένη, η μανίσια. Ή να πούμε το μπιφτέκι του, ή το κεφτεδάκι, ή το παϊδάκι. Εκεί λοιπόν. Και με άπλα πήρε και το δίπλα χώρο, με ασφάλεια, με απόσταση. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαραμάνκιο, 705-750. Και βέβαια, για καυσόξυλο, ένας είναι ο καυσοξυλάρχης στην πόλη, είναι ο Φυτάς, ο Κωνσταντίνος Φυτάς, Όλγας 206 και βελανιδιές και οξιές και αποθηκευμένα εδώ και καιρό, ξερό, κούτσουρο, καταπληκτικό, καταπληκτικό το κούτσουρο και βέβαια και ήδη μπάρμπεκιου και τα πάντα όλα. Όλγας 206, αλλού μην κοιτάς, Κωνσταντίνος Φυτάς, ζηλεύει ο θρύλος και ο Πειραιάς, λέω εγώ. Για καυσόξυλο. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Εδώ είμαστε κουρδισμένοι. Τα καλύτερα έρχονται. Να ξέρετε. Μιλάμε σήμερα και για την αποχώρηση Πέλκα. Είπαμε και για τον καινούριο που ήρθε, τον Τόμας Μουρκ. Έχω την αίσθηση ότι δεν τελειώσανε χθες οι μεταγραφές και ότι κάτι παραπάνω θα δούμε. Λοιπόν, αλλά η προσθήκη του ποιοτικού Τόμας Μουρκ στο 10 αλλά και σε όλες τις θέσεις μπροστά. Λέω επειδή με ζητάτε διάφορα και τα ξαναλέω, 160 μάτς, 40 assist, 35 γκολ. Ήρθε ένας ποιοτικός, ένας τεχνίτης παίχτης να προσδώσει και ταχύτητα και νιάτα για την 25 χρονών, ο Μουρκ, και έρχεται για να ενσωματωθεί αμέσως στην ομάδα. Καλό είναι που θα υπάρχει διακοπή και ο Τσόλακ να βρει πατήματα και ο Αγγέ που ήταν σαφέστατα ανέτοιμος γιατί είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Δεν φταίει αυτός που ήταν ανέτοιμος, έτσι, το είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αλλά και οι καινούργοι παίκτες που ήρθαν και ο Νινούα, όλοι τους να ενσωματωθούν και να δείξουν πράγματα. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εξάρι Κωστή, εξάρι δεν μέχρι τώρα. Δεν ήρθε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Καλώς το Ιπποκράτιο. Καλώς το χορευτή μας. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ, λοιπόν. Ανυπερθέτως. Με το καλύτερο τραγούδι που μπορούσες να μπεις, το καλύτερο τραγούδι για μένα, είσοδο ζευγαριού νεόνυφου σε κέντρο. Ναι. Να σηκωθεί όλο το κέντρο λοιπόν και να γίνει πανικό σχέδιο. Πολύ ξεσηκωτικό. Πολύ ξεσηκωτικό, παιδιά. Έχουμε πάει σε γάμους, εντάξει δεν λέω, αλλά ακούς κάτι τραγούδια, κάτι. Τώρα εντάξει. Να σου πω κάτι. Να πεις με αυτό το τραγούδι να γίνει ο γάμος. Άκου λίγο. Πρόσεξε. Αυτό το πράγμα, αυτό εδώ. Κάτσε να πούμε και κάνα τέτοιο μισθό. Ναι, πρόσεξε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό. Παπ, δεν είναι κερκίδα τελείως. Ε, βέβαια, ρε. Και μετά, αφού σε ξεσηκώνει τα ούλια, τι μπαρά, αυτά. Μπαίνει και το άλλο. Εδώ υπάρχει ξεσηκωμός. Βλέπεις, κλιμακώνει. Και δώσ' του. Γι' αυτό το έκανα χαλή τα τελευταία 3-4 χρόνια και τον γουστάρω. Αδειός Κώστα. Κάργα. Έχουμε πάει όταν πάντρεψα την κόρη μου τη μεγάλη. Είχαμε κάπου σε ένα κέντρο στην Γκλέντι. Ναι. Λοιπόν, όργανα ξέρω κάποια στιγμή, γιατί κάναμε νωρίς, παντρεύτηκε η κόρη μου νωρίς, ας πούμε, 3 ώρα το μεσημέρι για να πάει ο κόσμος να έχει μπροστά. Να έχει περιθώριο. Περιθώριο να γίνει τουρνουά. Τέλος πάντων, ναι, να έχουμε θέμα. Κάποια στιγμή κουράστηκαν τα όρια. Ναι. Αλλά είχαν μείνει καμιά 70-80 άτομα, ξέρεις, νεολαία. Και λέω ρε παιδί μου, το DJ εκεί πέρα είχε, ξέρω, βάλε, ό,τι θες. Ναι. Πάει με, αρχίζει να με βάλει, αυτούς πώς τους λένε ρε, τα εμισκούμπρια.
Ναι. Γιο, είμαι από το χωριό, κάτι. Ρε, τι είναι αυτά. Ναι. Ρε, βάλε δημάκι να γίνει ο χαμός, ρε φίλε. Να γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Έβαλε δημάκι, έβαλε ζαμέ, έβαλε. Ναι, ρε φίλε, για φτάσουμε. Καλά, και γιο, γιο, από το χωριό, ρε. Γιο, γιο, κοντά τα μπαλουνάκια, τα πατελουνάκια, ρε. Κοίταξε, καλή είναι και οι ράπερ, ρε παιδί μου. Αλλά εξυπηρετούν άλλο σκοπό τώρα. Εντάξει, ναι, οκ. Και κάποιο να με κάνει πλάκα με ένα, ρε, τι με έβαλε στο λόγο, ρε, θα φύγουν τα παιδιά. Μη μισκούμε, θα γλεντήσω. Είμαι σνικ, να πούμε και ξέρω εγώ να πούμε τον Ατάλο. Σε μένα αν είσαι από το χωριό ρε φίλε από την πόλη. Πώς θα κάνω γλέντι με τον αδερφό να σου μαμά, με τον μαμά. Και με λες γιο με από το χωριό. Ναι. Στο χωριό αν έρθεις δηλαδή στη Γαλάστρα ούτε μέσα στη Σαμπανιέρα στο αυτοδοχείο αδειάζεις. Πλάκα με κάνεις τώρα τέλος πάντων. Τι ωραίος. Για πες. Για το σεντρεφόρ που λέγατε εγώ θα πω το Μένιο και με το Λοκάκο. Καλά είμαστε. Ας μας φέρουν το Λοκάκο, μαρ' κομμάτια να γίνει. Είναι τον Μπαλοτέλι, δεν πειράζει. Ας τον Ιμπραήμοβιτς. Ντέφι. Ήταν πάντως πολύ καλά που έβαλε ο Σβαρόφσκι δύο γκολ, να ξέρετε. Εγώ το είδα το παιδί, δεν έχει ψυχολογία, Κώστα. Φάνηκε τώρα και τρέφεται με τον γκολ. Μακάρι να πήρε. Να πήρε, βέβαια θα πήρε. Βέβαια θα πήρε. Καλώς όρισε και το παλικάρι το καινούριο. Μακάρι σαν το Σβάμπ να βγει κι αυτός και είναι πολύ γρήγορος, έμαθα. Ναι. Το πεδίο Πέλκας ταΐζει. Να πάει. Ταΐζει. Πιο πολύ από όλους χθες, χάρηκε πιο πολύ από όλους, ξέρεις τι. Χθες χάρηκε φίλε ο Τσόλακ με τη μεταγραφή αυτή, να ξέρεις. Ναι. Ο Τσόλακ χάρηκε. Συνεργάζονται αυτοί. Ο Τσόλακ. Μιλάνε και την ίδια γλώσσα επίσης. Ναι, ρε αδερφέ. Πώς θα γίνει, έχουμε συνεργασία. Είναι γερμανοθρεμένος και γεννήθηκε, μιλάει μητρική του γλώσσα τα γερμανικά. Παρότι Κροάτης. Θέλω να πω και κάτι δυσάρεστο, Κώστα. Αυτές τις μέρες πάντα μας πιάνει, η καρδιά μας πιάνει η ψυχή, ρε παιδί μου, όταν έρχεται αυτή η μέρα. Ναι, για τα παιδιά. Λοιπόν, να έχουν καλό παράδοσο τα παιδιά, καλό κουράγιο στις οικογένειες. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εγώ τα έζησα 4 χρόνια στο Βόλο που πήγαινα ερχόμουν και ο καθένας από εμάς θα το έκανε αυτό το πράγμα και ήταν η αιτία που κάθομαι εδώ και μιλώ. Γιατί το 2006 κάτι βάζελε. Τέλος πάντων, σήκωσα φασαρία μεγάλη σε ένα τσιπουράδικο όταν μας είπανε τότε με τον γκολ του αυτού του Πολωνού που είχαμε, του Μίτσελ. Ναι. Του Μίτσελ. Κάναμε το 2-0-2-1 και είχαμε μια ευκαιρία και λένε τρεις ήταν δίπλα σε ένα τρία. Άντε ρε Βούλγαρε, θέλετε να εσωφορήσετε κιόλας. Δεν το είπαν για μένα, εγώ δεν είχα, ξέρω εγώ, κάτι παιδιά. Και έγινε πανικός. Εκείνη την ημέρα δεν ήμουνα καλά, φίλε. Πήγα για ξύδια, 2 η ώρα στο σπίτι, η γυναίκα μου είπα σε πλάκα, ρε Κωστάκι μου, λέω δεν γίνεται. Και 5 ώρα έβαλα το κασκόλ, το πάω, τις φόρμες αυτά, πήγα, έκανα 10 χιλιόμετρα στο Βόλο κάτω. Ναι. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Ανιστόρητος, τουλάχιστον αυτός που λέει λοιπόν, την κουβέντα. Σε λέει, και τον είπα, εδώ δίπλα το λέω έχει ένα στενάκι. Έλα να μου δείξεις πόσο Έλληνας είσαι, ρε φίλε. Γιατί εγώ 24 χρόνια, 24 μήνες υπηρέτησα. Μόνο και που μιλάς. Λες να έκανα λάθος και να έπρεπε να πληρώνω. Έλα να με δείξεις εσύ. Είσαι Έλληνας πραγματικά. Δεν είμαι της φασαρίας, αλλά έλα να με δείξεις. Έγινε χαμός. Πρώτη φορά. Λοιπόν, έχουμε διακοπή τώρα, είναι καλή περίπτωση για την ομάδα μας. Προχωράμε. Φιλιά πολλά! Για το Μάτος θα πω άλλη φορά. Φιλιά, αγόρι μου. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Εγώ για το Μάτος είπα πριν επιστρέψει την Παρασκευή και το αναγνωρίσατε στα μηνύματα. Δεν ψάχνουμε like, αλλά θέλω να πω ότι εφόσον ο Μάτος ήταν υγιής και ήταν εδώ, εγώ θα τον έβαζα να παίξει με την Κράσνοταρ. Ό,τι και αν είχε γίνει, που έχω ακούσει 100 διαφορετικά σενάρια. Είτε είχε τσακωθεί, είτε είχε κάνει με τον προπονητή μανούρα, είτε είχε μανουριάσει επειδή δεν του κάναν διαιτές και ήταν μονοετές του συμβόλου. Ό,τι και αν είχε συμβεί. Τον τιμώρησε αρκετά, τον άφησε στο περιθώριο, δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Έλα εδώ. Ή δεν το κάνει καθόλου, ή αφού το κάνει, δεν το κάνει μετά την Κράσνοταρ. Το κάνει πριν. Εννοείται ότι όλοι είναι κάτω από την ομάδα, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη πειθαρχία, ότι κανένα δεν είναι πιο σημαντικό. Από τα 4 γράμματα, βεβαίως όλα αυτά τα έχουμε πει, μη λέμε συνέχεια τα ίδια, έτσι. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρε του. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Σε ακούμε, φίλε μου. Ας δούμε λιγάκι, δεν ξέρω, για μένα είναι η πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο να λειτουργεί με βάση σχεδίου. Με έναν απόλυτο τρόπο, για πρώτη φορά, υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει σχέδιο? Γιατί πολύ απλά εμείς βάζουμε μια συνέχεια. Δεν είναι αυτή η συνέχεια όμως σωστή. Πριν πέρσι, πρόπερσι, η ομάδα πήγαινε
με κάποιον τρόπο. Είχε κάποιους παίκτες, είχε έναν τρόπο. Όλα όπως ήταν, ήταν. Όπως ήταν την τριετία εκείνη, ναι. Ναι. Ανατρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Δημιουργείται, αποδομείται και δομείται κάτι καινούριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό που θα γίνει σε ένα χρόνο, να το περιμένουμε από την αρχή. Αν ήταν να μπορούσε κανείς να έχει ένα μαγικό ραβδί και να χτυπάει και να τα κάνει όλα, ναι, όπως θα ήταν να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο, ναι, τότε θα δεν ήταν διαφωνώ πολύ ωραία. Και όλα θα ήταν τέλεια. Ναι. Και ενώ μου επιτρέπεις, μισό δευτερόλεπτο, ενώ για το πόσο νέα είναι αυτή η ομάδα, πέτυχε ήδη κάτι σημαντικό, έτσι, με τους δύο αποκλεισμούς και με την είσοδο στο Europa League και με το ότι έφτασε ένα βήμα πριν τους ομίλους του Champions League. Πέτυχε νωρίς ίσως, γιατί θεωρώ ότι η ομάδα ακόμα το χτίσιμό της δεν έχει τελειώσει. Προσθέθηκε χθες ένα γρανάζι πολύ σημαντικό. Ο Τσόλακ ακόμα δεν έχει μπει. Αυτοί δεν ήρθαν. Ας πούμε, αν ο Αγγέ θα φύγει, γιατί είναι μονοετής ο δανεισμός. Ο Τσόλακ ήρθε για 4 χρόνια. Ο Μουρκ ήρθε για 4 χρόνια. Ο Σβάπ ήρθε για 4 χρόνια. Αυτοί δεν ήρθαν. Είναι ομάδα σε βάθος τριετίας που θα δέσουν μεταξύ τους και θα δούμε καινούργια πράγματα, έτσι. Μαζί με τους πιτσιρικάδες. Ναι. Η διαφορά θα φανεί από το Γενάρη και μετά. Να μπορέσουν να έχουν παιχνίδια στα πόδια. Εντάξει. Αρκεί να είσαι όμως, να μην χάσεις επαφή με την κορυφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι κοντά. Όπως και έγινε, δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πεις ταυτόχρονα ρε Κωστή. Ταυτόχρονα. Δεν γίνεται να παρατήσεις. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το καλύτερο και αυτό πιστεύω ότι το έχουμε κερδίσει έστω μέχρι σε ένα σημείο. Αυτό βέβαια που καταλαβαίνω, θέλουμε κι άλλα περισσότερα πράγματα να φανούν. Όμως καλό είναι, αυτό είναι που ο προπονητής εκεί πρέπει να δείξει τη μαεστρία του, να το πω. Να μπορέσει, γιατί δεν θα είναι απλά 15 παίκτες. Θα είναι 28 παίκτες. Σωστό. Μέσα σε αυτούς χωράει, όπως είπες, και ο Κούτσιας, χωράει και ο Λίραντζης. Και ο Τσιγκάρας. Χωράει και ο κέντρο, όπως το λένε. Ο Τσιγκάρας. Ο Τσιγκάρας. Ναι. Είναι παίκτες που μπορούν να δώσουν και αν δεν μπορούν, τουλάχιστον να τους δούμε. Ναι, γιατί βέβαια στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα δεν τους δεις, πώς θα ξέρεις αν έχει. Όπως δόθηκε η ευκαιρία στο Μιχαηλίδη και στο Τζόλι και τη άρπαξαν, να δοθεί η ευκαιρία και στα άλλα παιδιά, εκεί που μπορείς, εκεί που γίνεται, και για τον Τζιγκάρα και για τον Λίρατζι και για τον Κούτσια και για τα παιδιά που έρχονται πίσω μετά, τον Κωνσταντέλια, τους υπόλοιπους, έτσι. Να τους δοθεί, ναι, η ευκαιρία. Αυτό. Και μέσα από αυτό που έχουμε ήδη, μπορεί να προσθεθεί και κάποιος που ήταν στην άκρη, όπως είναι ο Ζαμπά. Ναι. Αν θέλει και το πάρει απόφαση να δείξει κάτι περισσότερο, να αλλάξει λίγο συμπεριφορά αυτό στο μυαλό του. Ο χαρακτήρας του παιδιού είναι πολύ σημαντικός. Γιατί όλα μέσα στο μυαλό μας είναι. Αν πάρει άλλες τροφές, δικαίωμά του. Ο Βρακάς, ξέχασα, ο Βρακάς, σε αυτούς που λέγαμε πριν, έτσι. Στα παιδιά τα νέα. Είναι, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτούς όλους όμως χρειάζεται να τους δούμε μέσα για να μπορέσουν να πάρουν συνοχή, να αποκτήσουν, ναι, ναι, ομαδικότητα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι εκεί που βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στα στημένα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις 20 κόρνερ και να απειλείς ελάχιστα. Ναι. Στα στημένα όσον αφορά κόρνερ, βάζει ένα γκολ. Τα δικά μας στημένα εννοείς στην επίθεση. Βέβαια, ναι, 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 τα δικά, ναι, μας. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα χρειάζεται οπωσδήποτε δουλειά, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Θέλει πολλή δουλειά για να έχεις το αποτέλεσμα σωστό. Παίρνουμε πάρα πολλά κόρνερ και δεν μπορούμε να απειλήσουμε. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Τερματοφύλακα, λέει ο Παναγιώτης, τερματοφύλακα έτσι όπως εμφανίστηκε στα μάτς της Ευρώπης, αλλά και στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ζιβκοβιτς, νομίζω ότι δεν θα αποκτηθεί τώρα τι να πάει να πάρει κάποιον ελεύθερο. Έτσι, την άρπαξε την ευκαιρία του. Τον εμπιστεύτηκε, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Μιλάμε για το φετινό Ζίφκοβιτς, το Ζίφκοβιτς στα χέρια του Γκαλίνοβιτς, και στα μάτς της Ευρώπης έπαιξε σε υψηλό επίπεδο και στην εγχώρια, να πούμε, ιστορία εδώ στα μάτς τα δικά μας, προχθές, αν πήραμε το μάτς, το οφείλουμε σε ένα μεγάλο βαθμό στο Ζίφκοβιτς. Τώρα, αν θα συνεχίσει έτσι, αν θα έχει αυτή τη σταθερότητα ή θα έχει πάλι σκαμπανεβάσμα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, φίλε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Good the boy.
Clark Kent. Έλα ρε Clark Kent. Έλα. Σε ακούω φίλε. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι σπάμε δύσκολα τις αντίπαλες άμυνες. Ναι. Για μου άποψη, έτσι. Ειδικά όταν είναι συμπαγείς οι άλλοι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ούτε δεν μιλάμε, αυτό που βλέπουμε. Αυτή. Αυτό που βλέπουμε, δεν είναι. Αλλά όταν οι άλλοι μας κλείνουν το ταμπούρι πίσω, δύσκολα τις πάμε. Μπορεί να κάνουμε αυτό που είπαμε πριν για 20 κόρνερ και δεν έχουμε την δύναμη, ναι. Την τεχνική. Εγώ τον τρόπο, να, τον τρόπο. Να ανοίξουμε, ναι. τον τρόπο ακριβώς, να ανοίξουμε, ναι. Μια κλειστή άμυνα. Αυτό είναι στο συνειδητό. Ναι. Γιατί σαν πίεση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Πάο και ο Φερέλιο ή οι παίκτες δεν παίζουν. Ναι. Και η Κράσνονταρ πίσω θα κλείσει. Κλείστηκε η Κράσνονταρ πίσω. Φυσικά. Και 60 λεπτά, ναι, ναι. Που τους και πάνω. Και πάνω. Όνομα, δεν έπαιξε, και πάνω, όχι μόνο, ναι. Εδώ. Και στη Ρωσία, έτσι. Εντάξει. Προφανώς αυτό. Κλάρκ. Που έλεγες, ναι. Δηλαδή, ναι. Πες να μην σε διακόψω. Πες. Όχι, λέω προφανώς αυτό. Όχι, δηλαδή, το βλέπει και ο προπονητής. Και προφανώς οι παίκτες που αποκτήθηκαν. Ειδικά ο χθεσινός, ο οποίος θα έχει κάθε τι πάσα, είναι γρήγορος, είναι διαβολιστής. Όχι ότι είχαμε παράπονο από τον Μπέλκα, έτσι. Λέω όμως ότι προφανώς θα βρει έναν τρόπο να παίζει και με άλλο σύστημα, φαντάζομαι, όταν είναι ταμπούριο άλλος. Γιατί θα βρούμε αρκετές φορές κλειστές άμυνες. Αρκετοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το πονταλάκι με τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη επιτυχία είτε στην έδρα τους, είτε στην έδρα μας. Το να πάρει χ, έτσι, και θα πάνε να κλέψουν το παιχνίδι. Άρα πρέπει εμείς να βρούμε το φάρμακο. Είτε είναι οι κάθετες πάσες, είτε είναι τα στημένα, είτε είναι οι δύο επιθετικοί, είτε να παίξει με εξτρέμ ή με δεκάρι. Αυτός το ξέρει, είναι η δική του δουλειά, αδερφέ, του προπονητή, να βρει το φάρμακο και να μπορεί να μεταλλάσει την ομάδα για να προσαρμόζεται ανάλογα με το παιχνίδι. Αυτό έχω να πω εγώ. Χωρίς να του λέω, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Έτσι. Αλλά όχι, βέβαια. Έτσι. Αυτό λέμε ότι βλέπουμε, δεν είμαστε προπονητές. Λέμε ότι θα έχουμε αρκετά τέτοια μάτς πάντως. Να ξέρεις, όπως ήταν. Ναι. Πάντως και ο ΠΑΟΚ χτίζεται πολύ καλά, πιστεύω. Εντάξει, σίγουρα θα έρθουν και τα αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε, αλλά υπομονή. Δηλαδή, είναι δύσκολο να. Τώρα έχουμε πόσους, 7-8 παίκτες που είναι καινούργοι, τους βάζουμε μεταξύ τους, να παίξουν, να συντονιστούν. Είναι, ναι. Λίγο θέμα εδώ. Καινούργιο συνάδελφο στη δουλειά έρχεται και προσπαθεί να το προσαρμόσει. Ακριβώς. Τουλάχιστον 6 μήνες για προσαρμοστεί. Ναι. Συνάδελφος που δεν. Μπορεί να μην έχει το ίδιο αντικείμενο δουλειάς, αλλά. Ναι, ναι. Έχει διατριβή μαζί του. Ναι. Αυτό, πάντως, τίποτα, πάντως. Σε... υπομονή να έχουμε. Ναι. Και όλα καλά. Αυτό. Έγινε Κλάρκ! Έγινε. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά, Κωστή. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή με την απόκριση του Ζίβκοβιτς, με την απόκριση του Τσόλακ, με την απόκριση. Του ΣΒΑΜ, δηλαδή οι καινούργοι που ήρθαν, είναι ποιοτικές προσθήκες. Είναι παίκτες, όχι για. Και φαίνεται ότι είναι ψαγμένες επιλογές. Και ο Ζίβκοβιτς, και ο ΣΒΑΜ, και ο Μουρκ, και ο Τσόλακ, και ο Νινούα, που ακόμα δεν έχουμε δει από τον Νινούα, ούτε από τον Ουαγέ, που τον βάζω σε διαφορετική κατηγορία γιατί είναι δανεικός και είναι για ένα χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο παίκτης. Άλλο αυτός που έχει έρθει, ξέρει, άραξε, ο Τσόλακ εδώ είναι, σου λέει, 4 χρόνια. Ο Ζίβκοβιτς, εδώ είναι. Το σπίτι μου, εδώ, δείξε πράγματα. Και είδατε πόσο γρήγορα μπήκαν και ο Ζίβκοβιτς, του Χαραλάμπους μπροστά, έτσι, αλλά και ο ΣΒΑ, πόσο γρήγορα σωματώθηκαν, δηλαδή, ταχύτατα. Είναι και στο χαρακτήρα του ανθρώπου, είναι και στο πώς είναι σαν ιδιοσυγκρασία, είναι πολλά πράγματα, παιδιά, παίζουν ρόλο. Πολλά πράγματα. Έτσι. Άλλους τους περιμέναμε ένα χρόνο. Θυμηθείτε την πρώτη χρονιά, ας πούμε, του Κρέσπο ή του Βαρέλα. Άλλους περιμέναμε και ακόμα δεν τους είχαμε δει. Ο Καντουρί έπαιξε μετά από πόσο καιρό. Φέτος δείχνει ο Καντουρί, πραγματικά. Τώρα θες επειδή ήταν τραυματίας. Θες επειδή το βάζανε στο 6 ή στο 11 ενώ ήταν 8. Πολλά πράγματα μπορείς να πεις εκεί. Όμως κάποιοι προσαρμόζονται άμεσα. Είναι και στο πώς είναι και η ομάδα αυτό το διάστημα. Αν η ομάδα είναι. Η ομάδα είναι καλά. Σκεφτείτε λίγο το Μίσιτς τον πρώτο χρόνο. Δεν υπήρχε ο Μίσιτς. Και το Μίσιτς πέρσι. Που ήταν το α και το ω της ομάδας. Έτσι. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα γοράκι μου. Ρε μάλι. Ρε μάλι. 18 λεπτά αναμονή μας. Ούτε 20 λεπτά, φίλε. Όταν σε πήρα τηλέφωνο ήμουνα, ναι. Τρίτο αυτοκίνητο στα δικαστήρια. Ναι. Και τώρα είμαι στο IKEA. Είδες, βρήκες δουλειά όμως.
Δεν βρήκες, πελάτη. Ναι, αλλά... Τι, αλλά... Δεν έχει, αλλά τέλος, τέλος, τέλος. Έτσι το φορτώνεις στα δικαστήρια και όχι στο φιλαράκι σου. Ε, στα δικαστήρια, ε. Έλα, πάμε, πάμε Βαβλούκο, έλα, πάμε, σ' ακούω. Ναι. Πρώτον και κύριον, αθάνατα τα παιδιά στα τέπη. Ναι, φυσικά. Γιατί χτες δεν μπορούσα να μιλήσω. Ναι. Δεύτερον, Δημητράκη, μεγάλη αρχηγία που σήκωσε το πρώτο ντάμπι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, καλό σου, καλή σταδιοδρομία να έχεις, καλά να πας εκεί που είσαι, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, χωρίς τραυματισμούς. Ναι. Και όταν θα γυρίσεις, πρόσεξε τι λέω, όταν θα γυρίσεις να είσαι καλύτερος. Σε όλους ναι. τους επικριτές σου, το μόνο που έχω να πω, ξέρεις ότι μπορώ να τους κεράσω ένα ξύδι μπαστάνικο γιατί είναι και άπλα. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να τους δώσω τη φθήνω δουλειά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών, θέλω να πληροφορήσω ορισμένους φίλους συνοπαδούς ότι ο παίκτης δεν είναι σαν το γάλα. Άνοιξα το ψυγείο, πήρε ένα μπουκάλι γάλα ναι. και έκανα τη δουλειά μου. Έτσι. Σε ποιο πρωτάθλημα να έρθει, ρε παιδιά, να παίζει ο Ολυμπιακός, να φέρνει χί με το Γιάννενο, να το ακερούν ένα γκολ. Και να χαλάει ο κόσμος. Στην ίδια αγωνιστική, στην προηγούμενη αγωνιστική, μα ακυρώσανε με ένα πέναλτι. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Τεχνολογία. Βέβαια. Με το VAR που εμείς το ζητάμε με και το θέλουμε. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Ναι. Μα δεν σε ίδια χιλιοστά και χιλιοστά είναι. Ναι. Μα ακυρώνω με ένα πέναλτι και χάνω εγώ 2 βαθμούς. Και μετά βγαίνει και μου κάνει bullying. Σε ποιο πρωτάθλημα να έρθει. Έτσι. Έτσι. Είδαμε ναι. και σε τι γήπεδο παίξαμε στο Βόλο. Και είναι καλοκαίρι ακόμα, δεν έχει χαλάσει ο καιρός. Φαντάσου να χαλάσει ο καιρός τι έχει να γίνει. Φαντάσου. Σε ποιο γήπεδο ναι. να έρθουν να παίξουν αυτοί. Παρεπιπτόντως, Παύλε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Με ποιους διαιτητές. Ναι. Παρεπιπτόντως, σε εξαιρετική κατάσταση. Το χορτάρι μας, εξαιρετική κατάσταση. Ήθελα να το πω αυτό. Τον παρακολουθούσα προχθές. Είναι σε άριστη καλή. Κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Καλή είναι ναι. το τέτοιο. Γιατί και αυτό είναι μια καλή πονεμένη είναι ιστορία. Της Ευρώπης. Πονεμένη ιστορία και αυτό, έτσι. Χρόνια το θέμα με το γλωτάπιτα. Ναι, ένας καλός παίκτης πού θα έρθει να παίξει, ρε παιδιά. Ναι. Απορία το. Και με ποιον να πάει να παίξει. Παίζαμε μέσα στην Τούμπα, δεκιο. Ο άλλος ήταν να βγει από το ημίχρονο, σε Λίμοβιτς, πώς το λένε, τον στόπερ του Όφια. Στην ίδια φάση κάνει 2 Σελίμοβιτς. Σελίμοβιτς. Τρεις φορές έπρεπε, τρεις φορές να αποβληθεί. Στην ίδια φάση. Στην ίδια φάση. Ναι, πέντε δευτερόλεπτα. Ρίχνει αγωνιά στο σβέρκο και μετά πάει με τις κάρες πάνω στο μέλλον. Και μετά παίρνει σκαριά. Ναι, ναι. Και δεν παίρνει κίτρινη κάρτα. Και μετά χάνει την ευκαιρία, έτσι. Η σκαριά ήταν κόκκινη. Χάνει την ευκαιρία μετά. Δηλαδή μπορεί ο παίχτης που δεν έβγαλες εμένα να μου βάλει γκολ. Ό,τι έγινε τη χρονιά του κλεμμένου με τον Ιγκλέσιας. Ακριβώς. Αλώνιζε. Αλώνιζε. Έγινε αδερφέ μου. Σε χαιρετώ. Γεια σου Παυλούκο. Γεια σου αγόρι μου. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Έλα καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Ενικό άμα θέλεις. Το όνομά σου. Είδα ότι... Ναι. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Είδα ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 7 μεταγραφές. Ναι. Και φύγει ο Μαουρίτσο τον αντικαθιστά ο ΣΒΑΠ και τώρα ο Πέλκας. Όλοι οι άλλοι παίκτες που φύγανε δεν παίζαν πέρσι ή αν παίζαν ήταν τραυματίες ή αν παίζαν από πίσω. Ναι. Ένα παιδί. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί δυνατά. Ναι. Αλλά επειδή είδα έναν παίκτη εγώ, πολύ καλό, τον Γκαρσία τον Αλέης. Ναι. Αυτός είναι από το πάνω ράφι, πρέπει να τον πάρουν σύντομα σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω, αυτός είναι ελεύθερος, αδερφέ. Ελεύθερος από τον Manchester City. Ναι. Τον ναι. έχω δει εγώ. Αυτός είναι... Ναι, ναι, τον ξέρω το ποδοσφαιριστή. Από τον Ολιβέιρα που είχαμε πάρει από την Πόρτο. Ναι. Πολύ καλύτερος. Ναι. Κάπως έτσι είναι. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις στο χαφ. Ναι.
Και 6 και 8 ή πιο μπροστά. Ό,τι. Δεν υπάρχουν τώρα εξάρια και οχτάρια. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Απλά λέω ότι είναι πιο επιθετικογενής, δεν είναι, ας πούμε, βιτόλο. Ό,τι θέλεις παίζεις. Ναι. Πάντως σαν όνομα τον ξέρω τον ποδοσφαιριστή. Ναι, όπως ο Ελκαντουρί και Σβάμπ, παίζουν ό,τι θέλεις. Παίζουν και εξάρι και οχτάρι και ό,τι θέλεις. Κοίταξε, παίζουν ό,τι θέλεις, απλά ο Καντουρί δεν είναι 6, ούτε 11, έτσι. Δηλαδή λέμε μπορούν να παίξουν οπουδήποτε, αλλά πού είναι και το δυνατό του σημείο. Ο καθένας έχει τη θέση του εκεί που είναι το δυνατό. Ο Σβάμπ επίσης δεν είναι 6. Να σου πω τώρα, τα τρία κεντρικά χαφ. Εμείς τώρα παίζουμε με τρία κεντρικά μπακ, γιατί είπε, έριξε το καρφί του Φερέρε και είπε ότι έχουμε πίσω τον Βαρέλα, ο οποίος κάθεται και διώχνει. Τι διώχνει, αφού ο Κανέλα δεν μπορεί να σπριντάρει, τρέχει 6 χιλιόμετρα. Ο Κράσπο τρέχει 6 χιλιόμετρα. Αν φορτσάρουν λίγο παραπάνω αυτοί, δεν μπορούν. Ενώ ο Μιχαηλίδης τρέχει 11-12 χιλιόμετρα, ο άλλος ο Ίγκρασον το ίδιο, ο Μιχάη το ίδιο. Δύο μπακ θέλουμε και τρία χάφη έως τέσσερα κεντρικά χάφη. Ή 4-3-3 ή 4-4-2. Αναλόγως τι παίζει. Αναλόγως τι παίζει. Και παίρνουμε double. Και παίρνουμε double. Μαζί με τον Καρθία παίζουμε. Θα έχουμε 6 χαφ. Τα οποία είναι πολύ καλά όπως είναι. Θα είναι ο Καρθία, θα είναι ο Σβάμπ, ο Ελκαντουρί, ο Αουγκούστο, ο Νινούα και ο Σίτι. Ναι. Κοίταξε, συνυπολόγισε ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Μίσιτς. Έτσι, έχει τους και, βάλε στην εξίσωση και τον Τσιγκάρα. Ναι, βάλε και τον Μουρκ που ήρθε χθες. Γιατί εκεί θα μπει στα χαφ. Ο Μουρκ είναι 18η στη θέση. Ο Μουρκ μπορεί να βοηθήσει πιο πολύ στα χαφ από τον. Αλλά είναι 18η, το λογαριάζω στους τρεις επιθετικούς. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι στα χαφ. Γίνεται ζάλι, παραζάλι. Έχουμε τόσους πολλούς παίκτες στην επίθεση που δεν ξέρουμε ποιο θα βάζει. Έγινε, αδερφέ. 24 παίκτες μέτρησα εγώ. Ναι. Πρωτοκλασσά τους, φοβερούς. Αν πάρει τον Καρθέα είναι 23 και τον Καρθέα 24. Ούτε βάζω τον Βρακά, ας πούμε, που τον πήγε στην ΚΑΠΑ 19. Ναι. Α, θα έρθουν αυτοί, μετά θα έρθουν αυτοί. Όμως εγώ έχω ένα μεγάλο ενδιασμό. Κακώς επέστρεψε ο Μάτος, κακώς επιστρέφει ο Μπίσεσβαρ. Κανονικά πρέπει να φύγουν, όπως και ο Ροντρίγκο. Δεν κάνει ο Ροντρίγκο, γιατί είδες λίγο σφορτσάρισε και έπαθε θλάση. Κακώς το ίδιο και ο Κρέσπο, κακώς το ίδιο και ο Βαρέλα, να τους δώσουν αυτούς τους πέντε. Μάλιστα. Διαφωνώ. Στο τελευταίο κομμάτι διαφωνώ. Όχι σε όλους. Και ο Βαρέλα δεν μπορεί. Αφού με την Κράσνονταρ, αν είδες. Κάνει μεγάλο μάτς με την Κράσνονταρ. Κάνει τον δρασκυλισμό του. Από αριστερά πήγε να προλάβει τον εφηδιασμό της αντίπαλη ομάδας που έφαγε το αυτογκολ. Εκεί δεν έπρεπε να ήταν ο Μιχαηλίδης. Τι γύριβε εκεί πέρα, τον ακολουθούσε ο Ίγκρασον και ο Μιχαηλίδης πήγε να προλάβει. Και πρόλαβε το παιδί, αλλά εντάξει. Ναι. Βασικά ήταν το θέμα ότι έλειπε εκεί το δεξί μπακ, αδερφέ. Έτσι, εκεί είναι. Ναι, εκεί, το δεξί μπακ δηλαδή, που τους έχουμε τώρα το Ουάγκη. Είναι καλός. Γιατί ο Λίδρας είναι άσχημο. Απλά είναι ανέτοιμος, αδερφέ. Ο Αγέα απέδειξε ότι είχε 6 μήνες να παίξει. Νομίζω, είχε τον κορονοϊό φαίνεται. Και μπορεί να τον επηρέασει στο παιχνίδι. Πιθανώς. Αλλά είχε πολύ καιρό να παίξει ο Άγιε. Πολύ καιρό. Από πίσω. Συγγνώμη. Πώς είναι το μικρό. Κωστής. Ξεχνάω το. Κωστής. Το δικό σου. Κώστα, δεν σε λένε. Λοιπόν, Κώστα. Το όνομά σου, το δικό σου. Έχουμε λύσεις. Κάνεις διακοπές και τέτοια. Εγώ ήμουν κατά να φύγει ο Λιμιός, γιατί δεν μπορούσε να αναπληρώσει αυτή τη θέση. Όπως ο Γιαννούλης Αριστράλης και ο Λιμιός. Αλλά έφυγε τώρα, εντάξει. Ο Λιμιός δεν είχε παίξει τη θέση αυτή. Φέτος τον δοκίμασε και φάνηκε ότι δεν την έχει. Δεν είχε τη θέση. Τέλος πάντων. Ναι. Γιατί από τους 7 και 8, αν πάρει και τον Καρθία, 8 παίχτες, μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τον Τζόλι. Βέβαια, τους πιτσιρικάδες, εννοείται. Έτσι. Σωστά. Και άλλους. Ναι. Άρα σημαίνει ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια καινούργια ενδεκάδα. Ναι, τι κάνουν και λένε τώρα οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, δεν έκανες μεταγραφές, δεν έκανες το άλλο. Τι το μυαλό τους είναι, πώς να αδειάσουν την τσέπη του Σαββίδη. Λίγα έβαλε ο άνθρωπος. Τι είναι αυτό. Το θέμα είναι οι άλλοι που αγοράζουν παίκτες, οι άλλες ομάδες, άσως να αγοράζουν. Ξοδεύονται και ζημιώνουν μετά, μη φοβάσαι. Έγινε. Πρέπει να κάνουμε εξυπνιστή. Δεν είναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα.
Παρακαλώ. Έπεσε, πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Θα σε πάρω μετά το. Έλα, Χρήστος έλα, από Χριστό, έλα, έλα, Χριστό. Έλα. Λοιπόν, δεν σε ξεχνάω, σε ακούω καθημερινά. δύο θέματα τώρα. Θα σε πάρω μετά το τέλος της εκπομπής λίγο για ένα θέμα να σε πω. Ναι, όχι σήμερα. Όχι σήμερα, έχω δουλειά επίγουσα. Αύριο. Θέλω να κανονίσουμε για την Πέμπτη. Τι να κανονίσουμε για την Πέμπτη. Την Πέμπτη κατεβαίνω, έρχομαι Θεσσαλονίκη. Είπαμε θα βρεθούμε. Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρω τώρα από τώρα για την Πέμπτη τι θα γίνει. Χαμός. Αυτό θέλω. Εδώ θα είμαι, εδώ θα είμαι. Την Πέμπτη θα έρθει να βρεθούμε. Να τα πούμε από κοντά. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι. Μπορεί να χαθώ Θεσσαλονίκη. Έλα που θα χαθεί τώρα. Σιγά που θα χαθεί. Μετά την εκπομπή, εγώ κατά τις 8.30 θα έρθω Θεσσαλονίκη, 8.30-9. Ωραία. Τέλεια. Θα βάλω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για το θέμα για τον Δέλτα που άκουσα ότι πουλήθηκε γι' αυτό, το ξέρεις το ρητό που λέει εκτιμούμε κάτι όταν το χάνουμε. Γιατί είχα διαβάσει τώρα χθες σε κάτι site ότι είχε δεχτεί κάτι το παιδάκι, είχε δεχτεί κάτι απειλές τηλεφωνικές. Δεν, αυτό δεν, δεν νομίζω ότι ισχύει, δεν το ξέρω, δεν το υιοθετώ. Εγώ έλεγα καλά λόγια για τον Μπέλκα και πριν φύγει, οπότε είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Μπορούσε παραπάνω να δώσει, δεν έδωσε αυτά που περιμέναμε. Αλλά δεν μπορεί κανένας να μην το αναγνωρίσει και να του καταμαρτυρήσει ότι δεν έδινε την ψυχή του όλη για την φανέλα. Έρχεται στο μυαλό το θέμα του δικό μας με τον Μπακασέτα, μόλις τον διώξαν, τον βρίζαν το παιδί, τον κάναν. Όχι μόνο αυτό, και τον έδιωξε και χωρίς μεταπόληση ποσοστό και τώρα... μπράβο, ναι, άρπα κόλλα να φύγει γιατί είχε προβλήματα λεφτά. Με ελάχιστα λεφτά. Και έκανε τρομερή χρονιά έκανε με την Αλάνια Σπορ, πώς τη λένε αυτή που ήταν, δεν θυμάμαι τώρα την τουρκική. Κωστή, ένα παίκτη 25 χρονών δεν το διώχνει. Χωρίς μεταπόληση. Μα και εμείς τώρα βάλαμε τέτοιο, βάλαμε ποσοστό στον Μπέλκα. Πήγε στη Φενέρ στη θέση του Μπακασέτα. Δηλαδή η Φενέρ ήθελε ένα δεκάρι. Ή θα πήγαινε ο Μπακασέτας, γιατί εκεί έπαιζε στην Τουρκία, έπαιζε 10. Εδώ στην ΑΕΚ τον είχε καμιά φορά και στα άκρα. Αυτή ήταν η θέση του. Μα δεν τον έβαζε. Η ΑΕΚ δεν τον έβαζε στη θέση του. Τον έβαζε πολλές φορές στα άκρα, θυμάσαι. Σαν δεύτερο επιθετικό. Στην Τουρκία που πήγε και assist και γκολ πολλά, έπαιξε 10. Έπαιξε στην Μπαλαντέρα, ας πούμε. Και η Φενέρ, επειδή έχει τον Μπουλούτ εκεί προπονητή, τον Ερόλ Μπουλούτ, τον παλιό παίχτη που ήταν στην Ελλάδα, λοιπόν, θα έπαιρνε ή τον έναν ή τον άλλον. Τώρα, αφού πήρε τον Μπέλκα, του φάγαμε τη θέση του Μπακασέτα, να ξέρεις. Καλή επιτυχία, να έχουν καλή πορεία, να έχουν τουλάχιστον τα παιδιά γιατί ταξίζουν, είναι νέα παιδιά. Φυσικά. Γιατί αυτό το μας είπα. Εκτιμούμε κάτι όταν το χάνουμε. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τον Μάνταλο. Το βρίζουν ένα παιδί που ήρθε από τη Β' Εθνική Συνομάδα, πέρασε δύο χιαστούς και με την πρώτη αποτυχία βγάζουν χωλή όλοι οι δικοί μας Μάνταλος. Χρήστο, ο Μάνταλος πάντοτε το πρώτο μπινελίκι το ακούει αυτός που είναι καιρό μαζί σου, που είναι χρόνια εδώ. Είμαστε πιο εύκολοι πάντα. Είμαστε πιο. Να το πούμε, πώς να το πω έτσι. Είμαστε λιγότερο δυσκύλοι στο πώς θα μιλήσουμε σε ένα δικό μας παιδί. Και πάντοτε το ξέρει. Ο αρχηγός, αυτός που είναι χρόνια εδώ, που τα ακούει. Ο Έλληνας συνήθως είναι Έλληνας αυτός. Δύσκολα ξένος να είναι χρόνια στην ομάδα. Αλλά θέλω να σου πω ότι πάντοτε είναι πιο εύκολο τον Πινελίκη. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Να πάμε και στο δεύτερο του στοιχείο τώρα, το χιουμοριστικό. Πάμε. Βλέπω ότι όλους τους παοξίδες όταν φορά τα κίτρινα να ομορφαίνουν, πάνε, σας πάει, τελικά σας πάει το κίτρινο. Είχε μπλε αυτό το κίτρινο, μη χαίρεσαι. εγώ θυμάμαι παλιές περιπτώσεις. Ακούς, το πρώτο παιχνίδι που έχω έρθει μέσα στην Τούμπα, μέσα στην Τούμπα, είναι το 1987, πρώτη αγωνιστική, ΠΑΟ ΚΑΙΚ, την πρώτη μεταγραφή εκείνη τη χρονιά ο Βασιλάκος από τον ΠΑΟ ΚΑΙΚ. Ένα παιχνίδι, αν το θυμάσαι, 2-2. Κάει το 0-1 ο Βασιλάκος. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Όχι. Δεν το θυμάμαι. Το 0-1, 2-2 έχει ρίξει. Είχε ρίξει η χρονιά που έχει πάρει Λάρισα το πρωτάθλημα. Και θέλω να σου πω ότι θυμάμαι παλιές περιπτώσεις. Σας πάνε, ομορφαίνεται το τάκι. Γεια σου Χρήστο. Γεια. Γεια σου. Θα σε πάρω να πάρω αύριο να πάρεις. Μόλις θα τελειώσει η εκπομπή θα σε πάρω αύριο. Έγινε. Σε χαιρετώ. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Δεν κάναμε διάλειμμα. Όπως είδατε δεν κάναμε διάλειμμα. Σας πήγα μόνο κοπανιά σε 9.30 για να μην σας κόψω
τον Ιρμό. Έλα, φίλε μου. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας παίρνω τηλέφωνο για μια ενημέρωση που πήρε προηγουμένως ο φίλος τηλέφωνο και είπε για κάποιο ποδοσφαιριστή. Ναι. Ουγγαρσία, το όνομά σου, είναι... Χρήστος. Έλα, Χρήστο, ναι. Ο Γκαρσία, αυτός ο ποδοσφαιριστής που έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City, έχει υπογράψει εδώ και μέρες στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Οπότε, για καλά είναι να διαβάζετε πρωτού βγαίνετε και λέτε για παίκτες. Έχει υπογράψει ελεύθερος. Τώρα, αν το διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ ή όχι, είναι άλλο θέμα. Όσο για τους ποδοσφαιριστές που είπατε, και εγώ πιστεύω ότι ο Μάτος θα βοηθούσε πάρα πολύ αν έπαιζε στο παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ναι. Και αφού ήταν διαθέσιμος, έπρεπε να το χρησιμοποιήσει. Σωστό. Το είπα, να σε καλά, να σε καλά. Το είπα αυτό πριν επιστρέψει ο Μάτος. Εφόσον του δίνεις συγχωροχάρτη αν έχει κάνει κάτι τόσο σοβαρό, ας πούμε. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχω ακούσει 100 σενάρια. Δεν μπορώ να βγω να σας λέω καφενιακές φήμες. Πρέπει να είμαι λίγο υπεύθυνος. Έχω μικρόφωνο και όταν λέω κάτι, θέλω να ξέρω ότι ισχύει. Το να σας πω τα 50 διαφορετικά σενάρια που έχω ακούσει, απλά αφού τον συγχώρεσες για ό,τι έχει κάνει, είτε ήταν ότι μαλώσανε, είτε ότι δεν τον ήθελε, είτε ότι έκανε μούτρα επειδή δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο διετές αντί για μονοετές που ήταν αυτόματοι, δεν ξέρω τι από όλα αυτά. Εφόσον όμως τον συγχώρεσες, έπρεπε να το κάνεις πριν το ματς με την Κράσνονταρ. Εδώ τώρα φαίνεται ότι επειδή τραυματίστηκαν όλοι, ο Ροντρίγκο, ο Μπίσεσβαρ έπεσε δεξί μπακ εκεί σε φιλικό, στο μάτσο πρωταθλήματος, έτσι. Ο Κρέσπο που έπαθε θλάση, γι' αυτό το φώναξες. Εγώ θέλω μόνο, μακάρι, γιατί δεν στέκομαι στα πρόσωπα, εννοείται η πειθαρχία πάνω απ' όλα, κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα, αλλά θέλω τον καλό Μάτος, το Μάτος που το μάτι του γυαλίζει. Τον τρελαμένο Μάτος τον έχει ανάγκη η ομάδα. Και δεν στέκομαι ούτε στα χρόνια, ούτε στο τίποτα. Πάμε. Τελευταίος. Ναι. Γνωρίζετε τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, Κωστή. Για πες, Σουκρίδα. Χρειάζεται οπαδούς. Τι εννοώ, οπαδούς που να μην ασχολούνται ούτε με τις μεταγραφές συνέχεια, ούτε τι φοράς ο ένας για να πάει κάπου, ούτε γιατί πήγε άλλος και μίλησε εκεί πέρα, ούτε γιατί κάποιος μίλησε με κάποιον άλλον, ούτε γιατί έφερε αυτόν και κράτησε τον άλλον. Τίποτα. Θέλει οπαδούς που να είναι πιστοί στον ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό. Όχι κάτι άλλο, Κωστή. Ναι. Δεν γίνεται συνέχεια να σκυζόμαστε εμείς γιατί Κωστή πήρε αυτόν, γιατί Κωστή πήρε εκείνον, γιατί Κωστή άφησε αυτόν, γιατί φόρεσε εκείνο, δεν έπρεπε να φορέσει εκείνο, δεν έπρεπε να πάει εκεί, όχι γιατί ανέβασε το άλλο. Το ότι κάποιος είναι οπαδός και είναι κοντά στην ομάδα. Δεν το απαγορεύει να ασχολείται με αυτό, να έχει την άποψή του. Άλλο αυτό. Εννοείται. Έτσι. Και εννοείται άλλο, κοστί, άλλο να γκρεμίσει τα πάντα. Παιδιά. Να γκρεμίσει όχι τα πάντα. Ναι, ναι, αυτό συμφωνούμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν γίνεται να μην ασχολείται. Είναι πολύ φυσιολογικό δεν να του αρέσει κάτι, να μην το αρέσει. Γκρινιάζουμε με όλα. Αλλά ναι, αυτό το πράγμα το έχουμε πει πολλές φορές. Πολλές φορές, ναι. Να γκρινιάζουμε με όλα. Τέλος πάντων, σου είχα πει πριν από μερικές μέρες ότι υπάρχουν. Που ακούνε διάφορες εκπομπές, που είναι παντού και τα λοιπά. Και συμφώνησες ότι ναι, υπάρχουν και φίλοι. Φυσικά. Οκ, okay, ήταν, ναι. Ήταν το μάτς και αυτά. Το ξέρουμε και ότι μας ακούνε. Να δεις. Ναι. Το είδα. Ξέρω φίλε, ναι. Μπαίνουν μέσα, δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε να μπαίνουμε. Ναι. Είναι 12.500 άνθρωποι, Μανώλο. Θα παρεσφρήσουν μέσα και άλλοι. Και το ξέρουμε γιατί μπαίνουν. Εντάξει. Γι' αυτό βάλαμε το φίλτρο. Έτσι, για να σταματάμε μπινελίκια, βρυσίδια, αφορισμούς, κατάρες και τέτοια πράγματα. Δεν έχει χώρο. Μπράβο, στην ομάδα μας τη διαδικτυακή. Αλλά... Έτσι. Ναι, εντάξει, μπαίνουν πολλοί για διάφοροι λόγοι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και το κακό από όλους αυτό είναι ότι είναι και συνοπαδοί. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Οκ, τι να κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Είναι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι, θα πούν και τέτοιοι. Έγινε Μανόλο, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Όχι, έπεσε. Κλείνουμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε και σήμερα για τη συμμετοχή. Έπαιξαν προτάσεις, λέει, για Μιχάη και Ίγκασον. Έπαιξαν προτάσεις. Αλλά η ομάδα είπε όχι. Και για τον Ίγκασον η Τραμζοσπόρο, αν δεν κάνω λάθος. Και για τον Μιχάη από Ιταλία, νομίζω η Λέτσε, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά ο ειδικός. Έχουμε ειδικούς εδώ. Κόλκας, ο Στέργιος, Αναστασιάδης, αυτοί θα σας πούν. Έτσι. Περισσότερα. Μένετε συντονισμένοι στο ανανεωμένο, στο καινούριο, στο φρέσκο πρόγραμμα του αθλητικού Λίμπερο σε 107 και 4. Περατώνουμε σήμερα. Θυμίζω ότι Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, εξαιρετικά πεντανόστιμα. Αν δεν έχετε πάει, παιδιά,
Θα κάνετε οπωσδήποτε τη βόλτα σας από εκεί για να δείτε τι συμβαίνει. Πεντανόστιμα και κλεκτά. Και φυσικά φυτάς καυσόξυλο, το κορυφαίο στην πιάτσα. Εκεί θα δείτε πραγματικά ότι δεν υπάρχει δεύτερος. Σαν το φυτά, Όλγας 206. Τα πάντα και είδη μπάρμπεκιου. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης, ψυχιατρίο, το φοβερό δίδυμο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός στις 8. Bye, 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 bye!